Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Θα δείτε ίσως και τη φωτογραφία μου στο εξώφυλλο αυτού του βίντεο που είναι προβληματισμένη. Δεν ξέρω, έχει από το πρωί που σκέφτομαι να κάνω αυτό το βίντεο, να μην κάνω αυτό το βίντεο, αλλά θα το κάνω αυτό το βίντεο και το βλέμμα μου στη φωτογραφία εξωφύλλου τα λέει όλα. Τι άλλο θα ακούσουμε πια. Γεια σας, είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Από αυτό το κανάλι ασχοληθήκαμε για 8-9 μέρες συνεχόμενα παράγοντας ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο τα οποία σκοπό και έχουν και να είναι χρήσιμα προς τους ανθρώπους να διαχειριστούν το συλλογικό τραύμα και το εθνικό πένθος που προέκυψε από την τραγωδία στα Τέμπη, την τραγωδία όπου στις 28 Φεβρουαρίου 2023 Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, δύο τρένα συγκρούστηκαν με τοπικά, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να γνωρίζουμε, δεν είμαστε σίγουροι είναι τόσοι ότι υπάρχουν 57 νεκροί και πόσοι τραυματίες. Έχουμε κάνει ένα σωρό βίντεο εδώ στο κανάλι, μπορείτε να ανατρέξετε στις προηγούμενες ημέρες, υπάρχουν βίντεο για το συλλογικό πένθος, για το τραύμα, για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, βίντεο τα οποία προσπαθούν να δώσουν εργαλεία στους πολίτες αυτής της χώρας, οι οποίοι είμαστε όλοι, εγώ δεν είμαι πολίτης της ελληνικής χώρας, είμαι ελληνίδα όμως, σε όλο το έθνος, σε όλους τους Έλληνες που είναι συγκλονισμένοι από αυτό το πρόσφατο δυστύχημα στα τέμπη. Χάνω και τα λόγια μου όπως στην ουσία διενεργήθηκε δολοφονία συμπολιτών μας νέων ανθρώπων, στους οποίους εμείς οι παλαιότεροι, στηρίζοντας ένα αθρότροπος τρόπο που έχει να κάνει με ένα οχαδερφισμό, μία ανοχή στην οποιαδήποτε σύψη και διαφθορά που είναι ξεκάθαρη στη διακυβέρνηση του ελληνικού κράτους τα τελευταία 20 χρόνια που εις πάνε οι δημοσιογραφικές έρευνες σε σχέση με το συμβάν και ερχόμαστε χθες, χθες το βράδυ, εγώ τουλάχιστον πληροφορήθηκα σε επικοινωνία που είχαμε τη χρήστη εδώ στο κανάλι μας που χρησιμοποιεί το ψευδόνιμο Ζάξ Αλεξάνδερ που είναι μια Ελληνίδα σκεπτόμενη που ζει και εργάζεται στην Αμερική η οποία μου έστειλε χθε το βράδυ πρωτού πάω για ύπνο και με ρώτησε αν έχω διαβάσει για το τι έχει πει ο πρώην Καλαβρίτων για το δυστυχήμα στα Τέμπη, μου εξέφρασε την αναστάτωση της, μου μετέφερε την αναστάτωση της, αναστατώθηκα και εγώ όταν ασχολήθηκα με αυτό το θέμα και έχει από το πρωί που σκέφτομαι τι είδους βίντεο να κάνω, θέλω να κάνω ένα βίντεο. Θέλω να κάνω ένα βίντεο γιατί νομίζω ότι μπορεί να είμαι χρήσιμη και ως ψυχολόγος και ως κοριερέαος και ως πρώην εξαιρετικά θρησκόληπτο άτομο και θρησκό άτομο σε σχέση με το πώς είναι καλή ιδέα να αντιμετωπίζουμε τις απόψεις των ανθρώπων οι οποίοι λόγω του διαδικτύου και λόγω της οποιασδήποτε δύναμης έχουν είτε λόγω θέσεων εξουσίας που είχαν στο παρελθόν ως ιεράρχες είτε λόγω στήριξης από του πληθυσμού οι οποίοι Άγονται και φέρονται από... από λόγια τα οποία δεν έχουν να κάνουν ούτε με τη λογική, ούτε με την επιστήμη, ούτε με τη ρεαλιστική πραγματικότητα και ούτε στην ουσία με την οτιολογία των πραγμάτων με, τον οποίο... με το οποίο ασχολούνται. Λοιπόν, έχω κάνει διάβασμα. Καταρχά, είδα κάποια βίντεο στα οποία. Ε, έλεγαν αυτοί που έφτιαχναν τα βίντεο ότι στον blog του ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρίτων έχει γράψει και έχει πει και έχει κάνει. Η αλήθεια όμως είναι ότι μπαίνοντα στο blog, στο blog του πρώην Μητροπολίτου Καλαβρίτων και Γιαλίας Αμβρόσιου, το οποίο είναι στην ηλεκτρονική διεύθυνση mkka.blogspot.com βρήκα ότι η τελευταία καταχώρηση σε αυτό το βλόγ ήταν την 5η 31 Δεκεμβρίου 2020. Σε αυτή την καταχώρηση ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρίτων και Γιαλίας Αμβρόσιος γράφει ένα πολύ μεγάλο κείμενο, φαίνεται ότι του αρέσουν τα τεράστια κείμενα, στο οποίο, το οποίο έχει τίτλο «Καταθέτω τα όπλα και αποσύρωμε με θαυμαστικό το τέλος ενός αγώνα», στο οποίο γράφει καταληκτικά. Ήτι Οπότε μία και μοναδική είναι η λύση και αυτή είναι μονόδρομος. Γράφει τους αγώνες που έχει κάνει για να αφυπνίσει το ένθνο στην εκκλησία, το χριστεπώνυμο πλήρωμα κλπ. Και λέει μία και μοναδική είναι η λύση και αυτή είναι μονόδρομος με θαυμαστικό ή να αποσυρθούμε στην έρημο της σιωπή και να αφιερώσουμε το χρόνο μας τώρα πλέον σε περισσότερη και θερμότερη προσοχή προς τον Ιμφίο Χριστό. Να δακρύζουμε εμείς, ώστε να σταματήσουν να δακρύζουν οι εικόνες όχι μόνο της Παναγίας μας, αλλά και άλλων Αγίων της Ορθοδοξίας μας, άνα την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό το έχει, είναι η τελευταία ανάρτηση που έχει στο blog του, η οποία έχει ημερομηνία 5η 31 Δεκεμβρίου 2020, όπου μας λέει ότι θα σταματήσει να μιλάει, θα σταματήσει να γράφει και θα αρχίσει να δακρύζει αυτός για να μην δακρύζουν εικόνες. Φαίνεται όμως ότι έχει αλλάξει την άποψή του και έχει αποφασίσει να δακρύσουμε κι εμείς. Και να δακρύσουν και όσοι άνθρωποι έχουν κρίση, έχουν μυαλό το οποίο λειτουργεί κανονικά και δεν παρασύρονται από παραλυρήματα. Λοιπόν, διαβάζω για αυτόν τον Καλαβρίτων. Εγώ σας ξαναλέω ότι ζω στην Κύπρο, δεν ζω στην Ελλάδα, οπότε δεν γνωρίζω και πολλά περί της ελλαδικής πραγματικότητας. Βρίσκω διάφορα άρθρα, ένα άρθρο της Καθημερινής, της εφημερίδας Καθημερινής, το οποίο έχει ημερομηνία 18 Αυγούστου 2019, 3,5 χρόνια πριν, το οποίο γράφει την παρέντηση του από το θόκο του Μητροπολίτη Καλαβρίτων και Γιαλίας, ανακοίνωση Αμβρόσιος ο Αμβρόσιο θα υποβάλει την παρέτησή του και επισήμω τη Δευτέρα στην Ιερά Σύνοδο, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίε για την ανάδειξη του διαδόχου του. Σήμερα, 18 Αυγούστου 2019, ο Αμβρόσιο τέλεσε την αποχαιρετιστήρια λειτουργία του ω Μητροπολίτη Καλαβρίτων στο Μητροπολιτικό Ιερονό Καλαβρίτων και σε σύντομη ομολία του γνωστοποίησε την αποφασή του να αποχωρήσει από τη Μητρόπολη μετά από 41 χρόνια. Και του είπε εκείνη τη μέρα πριν 3,5 χρόνια. Σήμερα είναι η τελευταία λειτουργία ω Μητροπολίτη σα στον χώρο αυτό. Είναι αποχαιρετιστήριο λειτουργία, διότι χθε υπέγραψα και αύριο καταθέτω στη Σύνοδο την παρέτησή μου. Έχω 41 χρόνια κοντά σα. Έχω αναλώσει τον εαυτό μου με τη χάρη του Θεού από το πρωί μέχρι το βράδυ εργαζόμενο και από το, πρωί, από το, βράδυ μέχρι το πρωί αγρυπνώ πολλέ φορέ για εσά και προσεύχομαι παμβρόσιο. Από ό,τι φαίνεται όμω αγρυπνεί και επαγρυπνεί τόσο ώστε να γράφει εμετικά κείμενα, τα οποία θα σας διαβάσω στη συνέχεια. Λέει τότε, το 19 τον Αύγουστο, μπήκα στο 82 και πλέον πρέπει να κοιτάξω τον εαυτό μου, καθώς λέει η γραφή, τε ημέρε των ετών ημών εν αυτής 70 έτη, εάν δεν δυναστίας 80 έτη και το, πλοίον αυτών κόπος και πόνος. Είναι ένα χωρίο από την Αγία Γραφή, δεν ξέρω ποιο ακριβώς είναι, το οποίο λέει ότι στα 70, άντε το πολύ, στο 80 πρέπει να παρετούνται οι άνθρωποι. Πρέπει να κοιτάξω λίγο τον εαυτό μου και να αφήσω τι πολλέ ευθύνε και μάλιστα σε μια εποχή που η πατρίδα μα κινδυνεύει και η πίστη μα διώκεται. Η πατρίδα μα κινδυνεύει και από φωνέ όπω τη δική σου Αμβρόσια. Έκανα ό,τι μπορούσα, τα υπόλοιπα ο Θεό σα φροντίσει, τόνισε ο Μητροπολίτη Καλαβρίτων και Γαλλία. Φαίνεται όμω ότι δεν εμπιστεύεσαι και ιδιαίτερο στο Θεό γιατί έρχεσαι να φροντίσει εκ μέρου του στη συνέχεια. Λοιπόν, ο Αμβρόσιο επιχείρησε μάλιστα και αυτοκριτική, λέγοντα: Έχω κάνει κάποια καλά, έχω κάνει σφάλματα, ζητώ το, από το Θεό και από εσά συγγνώμη. Είχε καταδικαστεί, διαβάζουμε εδώ στην καθημερινή, για δημόσια υποκίνηση σε βία και μίσο. Τον περασμένο Ιανουάριο, δηλαδή τον Ιανουάριο του 2019, στον Αμβρόσιο είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή από το Τριμελέ Πλημελιωδικείο Αιγίου. Καθώς είχε κριθεί ένοχος για τα δικήματα της δημόσιας υποκίνησης σε βία ή μίσος και για κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος. Ο Μητροπολίτης είχε βρεθεί στη θέση του κατηγορουμένου όταν με αφορμή την επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης και σε ομόφυλα ζευγάρια έγραφε για τους το 2015 στο προσωπικό του ιστολόγιο ανάμεσα σε άλλα ε, Λοιπόν, αυτά είναι λόγια των Βροσίου. Αυτού του ξεφτυλισμένου, φτύστε του. Αποδοκιμάστε του. Μα, μαυρίστε του. Δεν είναι άνθρωποι. Είναι χτρώματα τη φύσεω. Ψυχικά και πνευματικά πάσχουν. Είναι άτομα με νοητική διαταραχή. Αυτά είχε γράψει το 2015 και γι' αυτά καταδικάστηκε τον Ιανουάριο του 2019. Το δικαστήριο είχε αναγνωρίσει στο Μητροπολίτη το ελεφρεντικό του πρώτερου έντιμου βίου, γι' αυτό και δεν του είχε επιβάλει χρηματική ποινή όπω είχε προταθεί. Κάτα την απολογία του Μητροπολίτη ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων ότι με το επόμενο επίμαχο κείμενο που είχε αναρτήσει δεν καταφερόταν κατά των ομοφιλοφίλων, αλλά εναντίον των πολιτικών. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον να ψάξουμε να το βρούμε αυτό το κείμενο για το οποίο έχει καταδικαστεί ο Μητροπολίτης. Απολογούμε αν σήμερα θα είναι λίγο Πιο μεγάλη, πιο μεγάλη, το, το βίντεο από ό,τι συνήθως, απολογούμε γι' αυτό. Ε, θέλω να ψάξω να βρω το, το, κείμενο το συγκεκριμένο, το οποίο έχει καταλήξει στον καταδικασμό του τον Ιανουάριο του 2019. Μετά από αρκετό ψάξιμο στο ιστολόγιο του πρώην Μητροπολίτη Αμβροσίου, ο οποίος είναι πολυγραφότατος, βρήκα την ανάρτηση. Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015. Από βράσματα της κοινωνίας σήκωσαν κεφάλι. Με θαυμαστικό. Ας μιλήσουμε έξω από τα δόντια, φτίστε τους. Δεν έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε τους ανθρώπους, θαυμαστικό, κριτή όλων μα είναι ο Θεός, καρδιογνώστης και κριτή, κριτή και καρδιογνώστης. Το μόνο που μας επιτρέπεται για τους άλλους είναι να προσευχόμεθα για αυτούς, να παρακαλούμε τον Πανάγαθο Θεό για την επιστροφή των πεπλανημένων. Και ενώ τα λέει αυτά, συνεχίζει. Παρά τα αυτά, αυτό που μας επιτρέπεται είναι να κρίνουμε τις πράξεις των, να καταγγέλουμε δε τις άνομες πράξεις των. Υπάρχει μάλιστα μια αρχή Σύμφωνα με την οποία τα δημοσίω πρατώμενα δημοσίω και ελέγχονται. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή, Αμβρόσιε. Διαβάζουμε αυτά που έχει γράψει δημοσίω και τα ελέγχουμε. Αλλά και ο νόμο του Θεού αυτό μα το επιβάλλει. Ο Απόστολο Παύλος γράφει προ του κατοίκου τη Εφέσου και μη συγκοινωνείτε τη έργη τη Ακάρπη στου κότου, μάλλον δε και ελέγχετε. Τα γάρ κρυφή γινόμενα υπ' αυτόνε χρόνε τι και λέγει. Λέει ο Απόστολο Παύλο και μην ε, συγκοινωνείτε με τα έργα, τα άκαρπα του σκοταδιού, μάλλον να τα ελέγχετε. Αυτά που γίνονται στα κρυφά, από αυτούς είναι σχρό και να τα λέτε. Τα λέει όμως αυτό, δεν τον ενοχλεί. Τα γάρ κρυφή γινόμενα από αυτόν χρόνες τι και λέγει, τα λέει όπως θα δείτε και στο καινούριο άρθρο. Με βάση λοιπόν αυτό το αξίωμα τη ζωή, κυρίω δε σε εφαρμογή των λόγων του Αγίου Αποστόλου Παύλου, μπορούμε να κρίνουμε τι πράξει, όχι τα πρόσωπα. Υπάρχει εδώ μια μικρή λεπτομέρεια. Τι πράξει τι ενεργούν πρόσωπα. Όταν λοιπόν κρίνει μια πράξη, τότε κατά ανάγκη δεν αναφέρεσαι και στα πρόσωπα. Φαινομενικά ο συλλογισμό αυτό φαίνεται να είναι σωστό. Δεν είναι όμω. Έστω ένα παράδειγμα. Α υποθέσουμε τον Νίκο Κολοκυθόπουλο μπήκε σε ένα σούπερ μάρκετ και έκλεψε ένα πακέτο μακαρόνια. Μπορώ λοιπόν να κρίνω και να καταδικάσω την πράξη του, δηλαδή την κλοπή. Αλλά δεν μπορώ να χαρακτηρίσω τον Νίκο κλέφτη. Μπορώ δηλαδή να εκφραστώ σε εξή. Όταν πάμε σε ένα κατάστημα και εκεί κλέψουμε κάτι, αυτό δεν επιτρέπεται, διότι η κλοπή είναι αμαρτία. Μπορώ επίση να πω να είπω ότι καθώ σε διάβασα στην εφημερίδα, ο Νίκο Κολοκυθόπουλο συνελήφθη, διότι στο σούπερ μάρκετ ΑΒ έκλεψε ένα πακέτο μακαρόνια. Αλλά δεν μου επιτρέπεται να προχωρήσω λέγοντα βρέ τον παλιάθροπο, τον κλέφτη κτλ. Νομιμοποιούμεθα θα λοιπόν και από το θείο και από το ανθρώπινο δίκαιο να, κρίνουμε, να κρίνουμε πράξεις των άλλων, μάλιστα δε και αμαρτωλές πράξεις. Αυτή όμως η γενική αρχή κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να ισχύει και για τα πολιτικά πρόσωπα. Εδώ αντιθέτως νομιμοποιούμε θα και μπορούμε να κρίνουμε και τις πράξεις τους και τα πολιτικά πρόσωπα, διότι τα πολιτικά πρόσωπα εκλέγονται, δηλαδή επιλέγονται από το λαό και επομένω λογοδοτούν ενώπιον του ελληνικού λαού. Τι άλλο άραγε δηλώνουν επεργίε την έκφραση μια απαρέσκεια εκ μέρου μια μερίδα ψηφοφόρων εναντίον, εναντίον ενό νομοθετήματο. Με άλλα λόγια, εκφράζουν και μάλιστα δυναμικά την απόρριψη και την καταδίκη είτε πράξεων των πολιτικών προσώπων, είτε την αποδοκιμασία αυτών των ιδίων των πολιτικών προσώπων. Ώστε προκειμένου περί των πολιτικών μπορούμε να κρίνουμε και τι πράξει και τα πρόσωπα μόνον και μόνον, διότι με την ψήφο μα του παρεχωρήσαμε το δικαίωμα να πάρουν στα χέρια του τον τιμόνι τη χώρα και να μα κυβερνήσουν. Επικαλούμενοι λοιπόν το δικαίωμα αυτό και εμείς σήμερα από τη θέση αυτή, θα κρίνουμε και θα επικρίνουμε κάποιο πολιτικό πρόσωπο, το οποίο μπροστά στο φέρετρο ενός ηθοποιού, στον οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω, ετάφτισε τον εαυτό του με την αθλειότητα της ομοφιλοφιλίας. Βλέπετε εδώ πέρα ότι σε αυτού του την ανάρτηση αναφέρεται στην ομοφιλοφιλία δίνοντας της το επίθετο αθλειότητα. Από τα ΜΟΜΟΕ σήμερα 4 Δεκεμβρίου 2015 πληροφορηθήκαμε ότι απεβίωσε ο ηθοποιός Μινάς και λέει το επίθετό του α, Χατζι βάζει τελείες βάζ, χατζι Σάβας. είναι ο Μινάς χατζι Σάβας γνωστή υπόθεση αλλά και καλά έβαλε μόνο Μινάς Χι τελείες βάζ. Διαβάζουμε λοιπόν σε κάποιο ιστότοπο, πολλούς ιστοτόπους διαβάζεις Αμβρόσιε, αντί να διαβάζεις γεροντικά και τέτοια ιστοτόπους διαβάζεις. Πολλοί δεν γνώριζαν καν ότι ήταν Με αφορμή όμως την κηδεία του βγήκε και τον ξεφώνησε ότι είναι τέτοιος ο εραστής του. Και γράφει από πάνω ή από κάτω μέσα στην παρένθεση. Αυτά γράφει. Πολλοί δεν γνώριζαν καν ότι ήταν με αφορμή όμω την κηδεία του βγήκε και τον ξεφώνισε ότι είναι τέτοιο ο εραστή του από πάνω ή από κάτω. Διερωτάται ο Μητροπολίτη, ο πρώην Μητροπολίτη, ο νεαρό Κώστα, λέγει το επιθετό του, μενόμενο που ο νόμο δεν του επέτρεψε να παντρευτεί τον ηθοποιό με τον οποίο συζούσε τα τελευταία 25 χρόνια. Νομίζω εδώ πέρα ότι πρέπει να ψάξω να βρω το αρχικό άρθρο για να δούμε ακριβώ αν αυτό το ερώτημα. Το από πάνω ή από κάτω εραστή, αν το κάνει ο Άγιος Αμβρόσιος, ο Άγιος εντός αυγικών, ή αν το κάνει, ε, ή αν το κάνει κάποιος άλλος. Τώρα να δούμε... Λοιπόν, πάμε τώρα στο, στον blog το οποίο αναφέρεται που είναι το Χαίρετε, Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015, επίθεση του μπλόκερα Βρόσιου στον Κώστα Φαλελάκη, εντό εισαγωγικών τη χείρα, μέσα σε παρένθεση την χείρα εντό εισαγωγικών σύντροφο του Μακαρίτη Ιθοποιού Μινά Χατζησάβα, ειδικά στην Ιθοποιό και πολιτικό Αναβαγενά και γενικά σε όλου του πολιτικού που τάσσονται υπέρ του Συμφώνου Συμβίωση των Μονοφιλοφίλων. Ο, Μη, ο Μητροπολίτη επικαλέστηκε πληροφορίε που έλαβε από τον μπλοκ χέρι του Παναγιώτη Μιχαλόπουλου. Το ιστορικό. 1. Όταν πριν από λίγε μέρε είδα το όνομα Χατζησάβα σε αναφορέ φίλου μου στο Facebook, έχω πάνω από 2.000 φίλου εκεί, ρώτησα με περιέργεια ποιο είναι αυτό, ένα γνωστό ηθοποιό μου απάντησα, μου πέθανε. 2. Μετά κάποια συγγενή του Μακαρίτη, φίλη μου στο Facebook, ανέβασε στη σελίδα τη ένα μήνυμα σχετικό με τον ευνίδιο θάνατο και για την κηδεία του 68χρονου αυτού ανθρώπου και έλεγε ότι ήταν παρόντε όλοι οι συναδέρφοι του. Τη συλληπήθηκα και τη ρώτησα αν του έγινε τουλάχιστον θρησκευτική κηδεία. Μου απάντησε ότι έγινε πολιτική κηδεία, διότι αυτή ήταν η επιθυμία του. Άρα αυτό που γράφει το χαίρετο, τον οποίον ε, επικαλείται ο Αμβρόσιος είναι και αυτό θρήσκο. Και τότε για να την παρηγορήσω, τη είπα: Ελπίζω να πίστευε τουλάχιστον όπω συνέβη και με το Χαρίλο Φλωράκη που, σε, που και σε εκείνον έγινε πολιτική κηδεία. Αλλά δεν, έβα, δεν έλαβα απάντηση στο σχόλιο με αυτό. Την, την άλλη μέρα τη κηδεία, διάβασα για τι δηλώσει ενό κυρίου Κώστα Φαλελάκη που ως σεξουαλικός, συστηνόταν ω σεξουαλικό σύντροφο του Μακαρίτη Ιθοποιού. Και τότε μπήκα στο νόημα του τι πεζόταν. Τέσσερα. Στη συνέχεια εδώ στο Facebook και τη σχετική ανάρτηση από τη φίλη μου την κυρία Άννα Βαγενά, ανάρτηση συμπαράσταση προ τον κύριο Κώστα Φαλελάκη, στην οποία δήλωνε ακόμα ότι στη μνήμη του συναδέλφου τη θα δώσει αγώνα στη Βουλή για να επεκταθεί το σύμφωνο συμβίωση και στο ομόφυλα ζευγάρια. Ολ, πέντε, όλη αυτή την εμπειρία μου τη μετέφερα με μια δική μου ανάρτηση στο προσωπικό μου ιστολόγιο, το Χαίρετε, το οποίο καθημερινό αναγνώστη φαίνεται ότι είναι και ο συνάδελφο Μπλόκερ ο Μητροπολίτη Καλαβρίτων και Γαλλία Κύρος Αμβρόσιο. Έτσι λοιπόν, έλαβε και εκείνο την είδηση και μετά έγραψε και αυτό στα δικά του στον μπλοκ του, με το δικό του τρόπο βέβαια, αυτόν που πάντα προκαλεί και τι πιο έντονε αντιδράσει. Έτσι έγινε τώρα και με το σεβασμιότατο και είχαμε πάλι ένα μεγάλο σάλο σε όλα τα μέσα τα μου αλλά και στον τύπο με άρθρα και δηλιο... και δη... ε... Αυτό όμω. Αυτός όμως Αχθέ μου, αχθέ μου, αχθέ μου, αχθέ μου. Δηλαδή πήρε αυτός διαβάζει ο Ανδρόσιος το χέρι του Αλνού. Και πάει και γράφει όλα αυτά που διαβάσαμε. μάλιστα. Λέει, συνεχίζει ο Αμβρόσιος, καταγγέλουμε λοιπόν απερίφραστα το θράσος αυτού του πολιτικού προσώπου, της Άννας Βαγενά δηλαδή, καταγγέλουμε αυτή την ενέργεια και την καταδικάζουμε χωρίς το συνταγμό. Η ομοφιλοφιλία είναι χτροπή από τους νόμους της φύσεως, είναι κοινωνικό κακούργημα, είναι αμαρτία. Όσοι λοιπόν είτε τη βιώνουν είτε την υποστηρίζουν δεν είναι φυσιολογικοί άνθρωποι... είναι αποβράσματα της κοινωνίας. Λοιπόν, εμείς που μπορεί να είμαστε ομοφιλόφιλοι ή ετεροφιλόφιλοι... εμείς που υποστηρίζουμε σε αυτό το κανάλι την ομοφιλοφιλία... δεν είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι με βάση τον αμβρόσιο, είμαστε αποβράσματα της κοινωνίας. Δυστυχώς αδελφοί μου, σήμερα την Ελλάδα διοικούν και μερικά τέτοια ανθρωπάρια... Ασφαλώ αποτελούν μια μικρή μειοψηφία στο σύνολο των μελών τη Βουλή των Ελλήνων. Υπάρχουν όμω. Είναι μερικά αποβράσματα τη κοινωνία περιθωριακοί άνθρωποι, ελαττωματίε, εξευτελισμένοι άνθρωποι του σκότου, οι οποίοι τώρα πιάμε την ευκαιρία τη υπεροχή τη αριστερή πτέρυγα. Α, ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Σήκωσαν πια κεφάλι. Σα συμβουλεύω, μην του πλησιάζεστε. Μην του πλησιάζετε, μην του ακούτε, μην του εμπιστεύεστε. Είναι κολλασμένοι τη κοινωνία. Δικαίωμα του βέβαια, είναι κρυφά ιδιωτικά να ζουν όπως θέλουν, αλλά κάποιοι ξεφτυλισμένοι δεν μπορούν να υπερασπίζονται δημοσίως τα πάθη της ψυχής των. Την Ελλάδα μας δικούν σήμερα πια οι άνθρωποι. Σας υπενθυμίζω λοιπόν τα λόγια του Λέχ Βαλέσα της Πολωνίας. Άνθρωπος χωρίς Θεό είναι επικίνδυνος. Ε, λοιπόν, αυτούς τους ξεφτυλισμένους φτίστε τους, αποδοκιμάστε τους, μαυρίστε τους. Δεν είναι άνθρωποι, είναι εκτρώματα της φύσεως ψυχικά και πνευματικά πάσχουν. Είναι άτομα με νοητική διαταραχή. Δυστυχώ αυτή είναι τρισχυρότερη και πολύ πιο επικίνδυνη από κάποιου που ζουν στο τρελοκο... στα τρελοκομεία. Μην διστάζετε λοιπόν. Όταν και όπου του συναντάτε, φτίστε του. Μην του αφήνετε να σηκώνουν κεφάλι. Είναι επικίνδυνοι. Η Εκκλησία μα προσεύχεται για αυτού. Ο εξή, εσεί φτίστε του, αλλά η Εκκλησία προσεύχεται. Εκλείπει ένα μαρτωλί από τη γη και άνω ώστε να μην υπάρχει αυτού. Και αναφέρει το ψαλμό 103, ο οποίο είναι από την Παλαιά Διαθήκη, που λέει. Μακάρι να εκλείψουν οι αμαρτωλοί από τη γη και οι παράνομοι να, να, να διαλυθούν, να καταστραφούν. Α εξαφανιστούν από τη γη, όλοι οι αμαρτωλοί και όλοι οι άνομοι, ώστε να μην υπάρχουν. Στον να να πάνε όλοι αυτοί οι καταραμένοι. Σα υπενθυμίζω τα λόγια αυτών των αμαρτωλών και ανόμων. Στη μνήμη τη προσωπική σου αγωνία, φίλε Μινάκο, θα βοηθήσω να περάσει το σύμφωνο συμβίωση από τη Βουλή των Ελλήνων σε φιλό Άννα. Είναι τα λόγια τη Άννα Βαγενά. Έγιον 4 Δεκεμβρίου. 2015, ο Καλαβρίων και γυαλίε Αμβρόσιο. ή το ακόμη, Καλαβρίων και γυαλίε. Λοιπόν, άρα, συγγνώμη που είναι μεγάλο το βίντεο, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να μάθουμε να διαβάζουμε κριτικά. Άρα, τώρα διάβασα ένα κείμενο. Γεμάτο ρητορική μίσου. Όντω, αυτό το φτύστε τους το λέει για του πολιτικού που λέει το, το, άρθρο της Καθημερινής ότι υποστήριξε στην ε, απολογία του στο δικαστήριο, ότι το είπε για τους πολιτικούς. Όντως το είπε για τους πολιτικούς, το φτίστε τους. Όμως το ίδιο ακριβώς, στην ίδια ακριβώς ανάρτηση, έχει, διαβάσει, έχει γράψει ξεκάθαρα, έχει γράψει ξεκάθαρα, Ρητορική μίσου για όποιου ανθρώπου είναι ομοφιλόφιλοι ή για όποιου ανθρώπου υποστηρίζουν την ομοφιλοφιλία ω κάτι το φυσιολογικό. Εδώ να κάνω μία παρένθεση και να σας πω ω ψυχολόγο, ω επιστήμονα, ότι όχι μόνο εγώ, όχι μόνο η επιστήμη τη ψυχολογία, αλλά και η επιστήμη ιατρική έχει την άποψη ότι η ομοφιλοφιλία δεν είναι αρρώστια. Δεν είναι αρρώστια και δεν είναι ανομαλία της φύσης η ομοφιλοφιλία. Λαθεμένα πιστεύαμε μέχρι το 1973, αν δεν κάνω λάθος, ότι ήταν ψυχική διαταραχή η ομοφιλοφιλία. Πλέον όμως, εδώ και 50 χρόνια, επίσημα, έχουμε ως επιστήμη διατυπώσει ότι η ομοφιλοφιλία είναι κάτι το φυσιολογικό και ότι ο ερωτικό προσανατολισμό ενό ανθρώπου είναι κάτι που το φέρνει μαζί του. Δεν είναι κάτι που αρρωστά κάποιο και γίνεται γκέι. Δεν, ομοφι... Δεν ερωτεύεσαι ανθρώπου του ίδιου φίλου επειδή αρρώστησε το μυαλό σου. Ερωτεύεσαι ανθρώπου του ίδιου φίλου, σε ελκύουν ερωτικά άνθρωποι του ίδιου φίλου επειδή έτσι είσαι φτιαγμένο. Να θυπενθυμίσω στον Αμβρόσιο και στον κάθε Αμβρόσιο ότι ο ίδιος πιστεύει ότι αυτό τον κόσμο τον έχει φτιάξει ο Θεός. Άρα αν πιστεύει ότι ο Θεός έχει φτιάξει τον κόσμο, και παράλληλα πιστεύει ότι η μερίδα του κόσμου, το τουλάχιστον 10% παγκοσμίω που έχουν ομοφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό είναι εκτρώματα. Ο Θεός του φτιάχνει εκτρώματα, έτσι. Μια ερώτηση. Απλή ερώτηση με βάση την κοινή λογική. Φυσικά γνωρίζω και αναγνωρίζω και ω ψυχολόγο αλλά και ω άνθρωπο, ο οποίο υπήρξα θρησκόληπτη, ότι οι θρησκόληπτοι άνθρωποι, όχι απαραίτητο οι θρήσκοι, οι θρησκόληπτοι άνθρωποι είναι φανατισμένοι. Είναι προβληματικές προσωπικότητες, οι θρησκόληπτοι ξαναλέω, όχι οι θρίσκοι. είναι φανατισμένοι, είναι προβληματικές προσωπικότητες και δεν έχουν καμία απολύτως σχέση ή συγγένεια με τη λογική. Τη λογική ως επιστήμη, τη λογική ως κλάδο της, ως κλάδο της φιλοσοφίας, τη λογική ως επιστημολογία, εντάξει, όχι τη λογική του καθενός, την επιστημολογία την επιστημονική λογική. Λοιπόν, άρα, μαθαίνω ότι έκανε δηλώσεις για τα τέμπη ο Αμβρόσιος. Μπαίνω, διαβάζω ότι ο Αμβρόσιος ήταν Μητροπολίτης, Καλαβρίτων και Γιαλίας, και ότι παρετήθηκε στις 18 Αυγούστου του 2019, μετά που είχε καταδικαστεί τον Ιανουάριο του 2019 για ρητορική μίσους, μπήκα, διάβασα το αρχικό post που έκανε, και πάμε να δούμε τι έχει κάνει τώρα αυτός ο οποίος στην τελευταία του ανάρτηση στο ιστολόγιο του λέει ότι θα πάει να κλάψει, να κλάψει. Για να μην κλαίνε εικόνε, θα κλάψει αυτό. Αλλά πρέπει να μα κάνει και εμά να κλάψουμε. Πρέπει να μα αναστατώσει και εμά. Και ξαναλέω ότι ο λόγο που κάνω αυτό το βίντεο είναι γιατί θέλω να δείξω ότι όσο πιστικά λόγια και αν λέει κάποιο, όσο δυνατέ εκφράσει και αν χρησιμοποιεί όσο και αν χρησιμοποιεί για να υποστηρίξει την άποψή του από ε, αποσπάσματα από την Αγία Γραφή ή αποσπάσματα από τις ειδήσει ή συνδέσμους από δημοσιεύματα, δεν σημαίνει ότι αυτό που λέει είναι έτσι όπως το λέει. Όταν ακούμε κάτι, όταν διαβάζουμε κάτι, πρέπει να βάζουμε τη λογική μας να δουλεύει και να ακούμε με κριτική σκέψη ό,τι ακούμε. Εντάξει? Γιατί ο οποιοσδήποτε, είτε είναι πολιτικός, είτε είναι ε, θρησκόληπτος, μενόμενος, ε, όπως το Αμβρόσιο. Δεν θεωρώ ότι ο Αμβρόσιος αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί την επίσημη Εκκλησία της Ελλάδος. Δεν θεωρώ και θα δείτε ότι στο άρθρο που έγραψε το κατάπτυστο προχθές, την κατηγορεί και όλα στην Εκκλησία της Ελλάδος. Δεν θεωρώ ότι είναι ο επίσημος εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι όμως μία μορφή, η οποία δυστυχώς εμπνέει, μια ομάδα συνανθρώπων μας, οι οποίοι αυτόν όλο τον μισανθρωπισμό, τον μισογυνισμό, τον ομοφοβισμό, όλα αυτά τα κακοποιητικά συναισθήματα, όλες αυτές τις κακοποιητικές απόψεις για τους συνανθρώπους μας, τις μεταφέρει και τις διασπείρει μέσα στην κοινωνία. Και μας ενδιαφέρει αυτό και μας αφορά αυτό γιατί είμαστε μέλος αυτής της κοινωνίας. Θα μου πεις εγώ Θέκλα μπορεί να μην διαβάζω τον Αμβρόσιο. Δεν με ενδιαφέρει τι γράφει ο Αμβρόσιος. Ναι, εσύ μπορεί να μην το διαβάζεις, μπορεί να το διαβάζει η γυναίκα σου, μπορεί να το διαβάζει ο άνδρας σου, μπορεί να το διαβάζει το παιδί σου, μπορεί να το διαβάζει οποιοδήποτε και να επηρεάζεται. Θυμάστε ότι πριν λίγο καιρό είχαμε κάνει ένα βίντεο το οποίο αφορούσε τον Andrew Tate, που ο Andrew Tate είναι ένας μισογυνιστής, ένα παλιό παιδοποιός έχει συλληφθεί για παράνομες πράξεις, ο οποίος επί σειρά ετών έφτιαχνε βίντεο, το οποίο παρακολουθούσαν νεαρά αγόρια, το οποία θεωρούσαν ότι μέσα από τα βίντεο του Andrew Tate, έπαιρναν συμβουλές για το πώς να γίνουν αλφα-μαίλ, πώς να γίνουν αλφα-αρσενικά. Και όταν συνελήφθηκε ο Άντρου Tate για παράνομες πράξεις, που αφορούσαν και εμπόριο λευκής σαρκός, στην Αθήνα παρακαλώ, στην Αθήνα, έγινε διαδήλωση από εφήβους υπέρ του Andrew Tate. Και όλοι είπαμε στην Ελλάδα έχει κόσμο που, 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 που διαδηλώνει υπέρ του Άντρου στην Ελλάδα έχει και κόσμο που είναι ικανό να διαδηλώσει και υπέρ του το Δυστυχώ. Για τέτοια κατάντια μιλάμε. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ποιο. ποιο είναι αυτό το, γιατί διάβασε εγώ ρε παιδιά ότι ήταν blog, όμως δεν ήταν blog, όχι, 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 δεν ήταν στο δικό του blog, ο άνθρωπος έχει κάνει όπως είπαμε ε, την τελευταία του ανάρτηση, το 2020, 31 Δεκεμβρίου και μας είπε ότι θα σιωπήσει. Δεν σιώπησε όμως, δεν σιώπησε, δεν σιώπησε. Στο Εκκλησία Online, το οποίο είναι ένα site που φαίνεται ότι έχει πολύ πέραση, γιατί είδα ότι ο εκπρόσωπός του βγαίνει και σε διάφορες εκπομπές και ομιλεί και γράφει, και μιλάει για την Εκκλησία Online. Εκκλησία Online είναι ένας ιστότοπος, Εκκλησιαστικών Νέων. Λοιπόν, υπάρχει μία ανάρτηση η οποία υπογράφεται από τον Φανούρι Ευστράτιο, ο οποίος προφανώς πήρε συνέντευξη από τον Αμβρόσιο ή του τάστιλο Αμβρόσιο. Αμβρόσιος πρέπει να έχει και email. Πρέπει να έχει και email, ε. Πρέπει να έχει και email. Πρέπει να έχει σίγουρα αφού μπαίνει στο διαδίκτυο, αφού ο άνθρωπος είχε, αφού ο άνθρωπος είχε τη... τον blog του. Δεν το έχει δημοσιεύσει στον blog του, έχει δημοσιευθεί στο Εκκλησία Online με ημερομηνία 7 Μαρτίου, δηλαδή τρει μέρε πριν, και τίτλο Καλαβρί των για τα Τέμπη. Ταλέπορο Σταθμάρχη, ευθύνε κυβέρνηση, μουγγεί Εκκλησία και αμαρτία με τα κα... καρναβάλια. Τρίτη 7 Μαρτίου 2023, 11 και 42 το βράδυ. Άρα. 8 Μαρτίου Uh, έχει αρχίσει να γίνει το άλλο. 9 Μαρτίου το έμαθα εγώ, 10 Μαρτίου σας κάνω αυτό το βίντεο. Γράφει ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρίτων Αμβρόσιος στο Εκκλησία Online. Θέλουμε να γιάσουμε και δεν μας αφήνουν. Άρα δεν είναι ο Φανούρης ευστράδιο που το έχει γράψει. Μπορεί να το έχει αναρτήσει ο Φανούρης Ευστράτιος που γράφει το όνομα του εδώ πέρα. Το γράφει ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων. Γράφει ο Μητροπολίτη πρώην Καλαβρή τον Αυρόσιο στο κλεισί online. Θέλουμε να γιάσουμε και δεν μα αφήνουν, λέγει η εκεί εκεί παροιμία. Ε, άγιασε, άνθρωπε μου, και σα αφήνουμε. Εμεί αφήνουμε να γιάσει. Εσύ, εμά δεν μα αφήνει να γιάσουμε. Και εμεί θέλουμε να ησυχάσουμε και να κοιτάξουμε την καλλιέργεια του είναι μα για τη σωτηρία τη ψυχή μα, τη ψυχή μα. Αλλά δεν μα αφήνουμε, κεφαλαία. Είναι, είναι σίγουρο ότι όλοι ασχολούνται με τον Αυρόσιο και κάνουμε πράγματα για να μην τον αφήσουμε να ησυχάσει. Συγγνώμη. Διάφορα επώνυμα πρόσωπα, ήτι, πολιτικοί, πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι των κομμάτων με τις πράξεις των, με τα λόγια των και με τις δηλώσεις των προδίδουν την αμόμη των πίστη μας και παρατάφτα παραμένουν ανενόχλητοι. Άρα ήρθε ο Αμβρόσιος να τους ενοχλήσει. Η κατάσταση σε δημαξή γράφει κεφαλαία, θαυμαστικά, ξέρετε η νάρκηση όταν γράφουν, γράφουν έτσι με ένταση. Και όταν μιλάνε, μιλάνε με μεγάλη ένταση. Θέλουν να, να, να απεικονιστούν οι απόψει του έντονα στα μυαλά των ανθρώπων. Η κατάσταση με κεφαλαία καθίσταται τραγική με κεφαλαία. Όταν σκεφτούμε ότι μεταξύ των άλλων δυστυχώ και μερικοί εκκλησιαστικοί ηγέτε υπηρετούν την πλάνη με κεφαλαία. Άρα εδώ καταφέρεται ξεκάθαρα υπέρ τη επίσημη εκκλησία τη Ελλάδο. Η κατάσταση σε αυτή λοιπόν διεγείρει τη συνείδησή μα και μα εξαναγκάζει να διακόψουμε τη σιωπή μα. Μάνα μου τον καημένο ήθελε τόσο πολύ να είναι σιωπηλό και αναγκάστηκε να διακόψει τη σιωπή του. Έχετε ακούσει ποτέ την παροιμία που λέει Δρυό, πεσού, εσπά πάσαν υρξελεύεται. Όταν πέσει, λέει, ένα Δρύ που ο Δρύ είναι πολύ μεγάλο δέντρο και είναι δύσκολο να κοπεί ο κορμό του. Όταν πέσει όμω ο Δρύ, δηλαδή όταν κοπεί από μόνο του, γίνονται όλοι ξυλουργοί. Δριό πεσούσε πάσαν ήρξει λέβεται Αμβρόσια. Η κατάσταση σε αυτή λοιπόν διεγείρει τη συνείδησή μα και μα εξαναγκάζει να διακόψουμε τη σιωπή μα και να υψώσουμε φωνή διαμαρτυρία. Να πάρουμε δηλαδή το όπλο μα. Ναι, πάρει το όπλο σου. Και να ρίψουμε και πάλι μερικέ βολέ στον αέρα. Μήπω και ξυπνήσουν οι αρμόδιοι. Μα δεν είναι στον αέρα που ρίχνει τι βολέ. Τη λογική μα είναι που ρίχνει τι βολέ. Γι' αυτό και ξαναπέρνουμε τα πνευματικά μας όπλα και ξαναρχίζουμε να ρίχνουμε του φεκέ στον αέρα. Η πνευματικότητα είναι όπως την ερμηνεύει κανείς. Εάν κάποιου τους χτυπήσουν και τους τραυματίσουν οι σφαίρες μας, εμείς δεν θα έχουμε την ευθύνη. Τι λες καλέ. Ρίχνεις σφαίρες στον αέρα και λες ότι αν κάποιου τους χτυπήσουν και τους τραυματίσουν οι σφαίρες σου, εσύ δεν θα έχεις την ευθύνη. Γιατί δεν θα έχεις την ευθύνη. Έχεις πάσα ανευθύνη για ό,τι γράφεις, για ό,τι λες, για ό,τι υποστηρίζεις. Και εσύ και όλοι μας. Γράφει τώρα με κεφαλαία. Σήμερα θα σχολιάσουμε, θεολογι... με κεφαλαία το τραγικό ατύχημα του σιδηροδρόμου με κεφαλαία, η τραγωδία στα τέμπη. Η είδηση. Δεν θα ασχοληθούμε με το να δώσουμε πληροφορίε για το τρομερό αυτό και πολύ νεκρό ατύχημα. Τα μου μου έχουν υπερκαλύψει την ανάγκη τη ενημέρωση τη κοινωνία. Θα ασχοληθούμε και θα σχολιάσουμε μόνον, μόνον μια αναπορία ή ένα σχόλιο το οποίο έθεσε η εφημερίδα εθεσε η εφημεριδα Δημοκρατία, δεν το ξέρω, είναι έξω αυτή την εφημερίδα, στο φύλλο τη Δευτέρα Μαρτίου, σελίδα 23, ήττει το γιατί θεέ μου, χωρί όμω να δίδει και μια απάντηση. Το ερώτημα γιατί θεέ μου, έπειτα από την τραγωδία των τεμπών, ανεβαίνει στη σκέψη των περισσότερων. Εγώ δεν το σκέφτηκα το γιατί θεέ μου. Πραγματικά δεν το σκέφτηκα. Δεν θεωρώ ότι φταίει ο Θεό που έγινε το ατύχημα στα Τέμπη. Δεν πέρασε καθόλου από το μυαλό μου η σκέψη ότι ο Θεό έβαλε δύο τρένα να συγκρουστούν αυτού, όμω το πέρασε. Ε. Και αυτού και τη εφημερίδα Δημοκρατία που αναφέρει, δεν την γνωρίζω. Γιατί άραγε να συμβαίνουν τέτοιε δοκιμασίε στην καθημερινή μα ζωή: σεισμοί, πλημμύρε, πυρκαγιέ, καταποντισμοί, τροχαία, ομαδικά ατυχήματα και μάλιστα με το σιδηρόδρομο όπω έγινε στα Τέμπη. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δώσουμε εμεί απάντηση με το σημερινό σημείωμά μα. Εδώ να αναφέρω ότι οι σεισμοί, οι λοιμοί, οι καταποντισμοί συνέβαιναν από την αρχή του κόσμου μέχρι σήμερα και γι' αυτό. Και υπάρχουν και διάφορε ευχέ και προσευχέ κατά τη διάρκεια τη θεία λειτουργία. που οι ιερεί έκτοτε μνημονεύουν και παρακαλούν τον Θεό να μα προστατεύει από σεισμού, λοιμού και καταποντισμού. Δεν είναι τώρα το 2023 που έχουν συμβεί. Όπω και να έχει. Λοιπόν, τώρα θα μα δώσει την απάντηση ο Αμβρόσιο, γιατί έγινε. όσοι είχε απορία, ελάτε τώρα να λυθεί η απορία σα. Προηγουμένω όμω, για, για να τηρήσουμε και τα. Και τα... Για να τηρήσουμε και τα, πώς τα λένε, τα, τα καθιερωμένα έθιμα ή τέλος πάντων, να, να φανούμε ότι τυπικά είμαστε εντάξει. Επιθυμούμε να εκφράσουμε τα βαθύτατα συλληπιτήριά μας, τους γονείς, τα αδέρφια, τα παιδιά και τους συγγενείς όλων εκείνων των νεκρών αδελφών μας, οι οποίοι έγιναν τα θύματα αυτής της μεγάλης τριο... Τραγωδία και όλο ευνηδίω εξεμέτρησαν το ζήνο, όπως έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Πώ το συλληπήσε εφόσον κάνει τρελή χαρά και βρίσκει ευκαιρία να αρθρογραφήσεις μια φορά ξανά για να μα μιλήσει και να μα πει: Αν κάνατε όλα αυτά που σα έλεγα, δεν θα συνέβαινε αυτό με τα τέμπη. Πώ λυπάσαι με αυτού, αφού εσύ χαίρεσαι με αυτό που έγινε. Χαίρεσαι γιατί σου δίνεται βήμα πάλι να μιλήσει. Δίνει τον εαυτό σου βήμα να μιλήσει πάλι. Εγώ δεν πιστεύω αυτά τα συλληπιτήρια. Επίση, θερμήνει και εσύ να αναπέμπομε προ το φιλάνθρωπον Θεό, όπω συγχωρήσει τι αμαρτίε του, να αξιώσει όλου αυτού τη μερίδο των σωζωμένων. Ε, έχει εκπέμπει και θερμή και εσύ προ το Θεό να συγχωρήσει τι αμαρτίε αυτών που έχουν πεθάνει. Εγώ θα έλεγα να ο καθένα από εμά, εάν πιστεύει στο Θεό. Να εκπέμπει θερμία ηκεσία για τι δικέ του αμαρτίε, να συγχωρηθούν, τι οποίε και γνωρίζει τι δικέ του αμαρτίε, και θέλω να πω, αμβρώσει ότι δεν γνωρίζει και δεν είσαι Θεό, αν υπάρχει Θεό. Ξαναλέω ότι εγώ δεν παίρνω θέση στο αν υπάρχει Θεό ή όχι, είμαι επιστήμονα. Αν υπάρχει Θεό αμβρώσει, ξέρει ο Θεό αν είχαν αμαρτίε ή όχι, δεν ξέρει εσύ. Τέλο, η προσευχή μα αγκαλιάζει και του τραυματίε των τεμπών, οι οποίοι νοσηλεύονται στα διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα, ευχόμεθα δε προς όλους αυτούς ταχεία και πλήρη ανάρρωση. Α ε, ας σε πιστέψουμε ότι το εννοεί. Γιατί Θεέ μου με κεφαλαία. Και τώρα ας προσεγγίσουμε το πρόβλημα. Μάλιστα. Ετοιμαζόμαστε να γίνουμε σοφοί τώρα. Αφού τίποτε δεν γίνεται στη ζωή μας χωρίς τη θέληση του Κυρίου μας, αυθόρμητα προβάλλει το ερώτημα γιατί Θεέ μου να συμβαίνουν αυτά τα φοβερά γεγονότα σήμερα στην καθημερινή μα ζωή. Λοιπόν, εδώ πέρα, κριτική σκέψη, Αφού τίποτε δεν γίνεται στη ζωή μας χωρίς τη θέληση του Κυρίου μας, αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύεις εσύ αμβρόσια. Είναι δική σου πεποίθηση, είναι δικό σου θεώρημα ότι τίποτε δεν γίνεται στη ζωή μας χωρίς τη θέληση του Κυρίου μας. Δεν είναι ένα θεώρημα της επιστήμης αυτό, είναι ένα δικό σου θεώρημα. Είναι μια δική σου πίστη, είναι μια δική σου πεποίθηση. Άρα μας προειδιάζεις ότι όλα αυτά που θα μας πεις, Στηρίζονται πάνω στη δική σου πίστη, όχι στην πραγματικότητα, όχι στη ρεαλιστική πραγματικότητα, πάνω στη δική σου πίστη. Και εφόσον εσύ έχει αυτή την πίστη, αυθόρμητα θα έχει το ερώτημα, γιατί θεέ μου να συμβαίνουν αυτά τα φοβερά γεγονότα σήμερα στην καθημερινή μα ζωή. Αλλού γίνονται καταστρεπτικοί σεισμοί. Ξαναλέω, από αρχή κόσμου, όλη η προϊστορία και ιστορία του ανθρώπινου γένου και τη ζωή στον πλανήτη Γη αναφέρει τέτοια περιστατικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Αλλού γίνονται καταστρεπτικοί σεισμοί. Δεν αναφέρει κιόλα και που γίνονται. Γιατί και η Τουρκία φαντάζομαι ότι θα είναι μια χώρα που μισεί αυτό ο μεγάλο Έλλην και ο μεγάλο Θρήσκο. Αλλού γίνονται φοβερέ πλημμύρε και οι δρόμοι μια πόλεως μετατρέπονται σε ποτάμια. Αλλού κυριαρχούν μεταδοτικέ αρρώστιε όπου χιλιάδε άνθρωποι οδηγούνται στα νοσοκομεία ή και στο θάνατο. Αλλού κυριαρχούν μεγάλε πυρκαγιέ από τι οποίε κατακαίονται τα πάντα. Και τώρα πια είχαμε και τη σύγκρουση των τρένων στα τέμπη, γεγονό το οποίο ταρακούνησε και συγκλώνησε τι ψυχέ όλων των Ελλήνων. Ξα, σου ξαναλέω, Αμβρόσιε, ότι πυρκαγιέ, σεισμοί, πλημμύρε γίνονταν από αρχή κόσμου. Στην παλαιά διαθήκη δεν λέει για τον μεγάλο κατακλυσμό, δεν λέει για τον νόη, για την κυβό, το Εξέχαζε να τη διαβάσει. Όχι, τη διαβάζει αφού την αναφέρει. Στο ερώτημα αυτό χωρούν πολλέ απαντήσει. Οι σεισμολόγοι δίδουν τη δική του εξήγηση, οι κυβερνητικοί παράγοντε τη δική του, οι τεχνοκράτε δίδουν τη δική του απάντηση, τα μου μου έχουν τη δική του άποψη. Ακούστηκαν πολλά περίεργα αυτέ τι μέρε. Δεν θα διαβάσω από εδώ και πέρα. Έχει, έχει αναφέρει κάτι που έγραψε κάποιο στο Facebook, το οποίο δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Πάω παρακάτω. Πάω παρακάτω. Πάω παρακάτω. Έτσι λοιπόν μερικές εφημερίδες αποτολμούν μια βαθύτερη θεώρηση του προβλημάτου των τεμπών. Και οι εφημερίδες που αναφέρει είναι συγκεκριμένες. Εντάξει, η εφημερίδα Δημοκρατία. Συγκεκριμένες. Και το, στο facebook που έχει γράψει κάποιος δάσκας. Ένας Γιάννης Δάσκας έχει, έχει γράψει κάτι στο facebook και η εφημερίδα Δημοκρατία. Αυτές είναι οι εφημερίδες που λέει. Έτσι λοιπόν, μερικέ εφημερίδε αποτελούν μια βαθύτερη διαόριση του προβλήματο των τεμπών. Η ιστορική εφημερίδα Εστία έγραψε να επιλέξει τα εξή. Άφησαν το σιδηρόδρομο στην, στην τύχη του, χάρη διαπλεκόμενο ιδιωτικό συμφερόντο, για να μην μειωθούν οι σπράξει των εταιριών στα διόδια και για να αυξηθεί η κίνηση σε άλλου παρόχου μεταφορικού μέσου. Ασυντήρητο το δίκτυο στη γραμμή Θεσσαλονίκη Λάρισα την τελευταία 20 αιτία. Βλέπε φίλο της εφημερίδα Αστία, 2 Μαρτίου 2023, σελίδα 1. Έπειτα από τα παραπάνω σχόλια και εμείς στο σημερινό μας σημείωμα θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε μια βαθύτερη και πνευματική θεώρηση και απάντηση διερευνώντας την υπόθεση από θεολογικής πλευράς. Λοιπόν, αναφέρει όλες τις άλλες πλευρές, δίνει μεγάλη έμφαση σε κάτι που είχε πει κάποιο στο facebook για τη μασονία, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είπα δεν θα μπω σε αυτά γιατί θα γίνει τεράστιο το βίντεο. Πάμε τώρα να ακούσουμε τη θεολογική εξήγηση από τον Αμβρόσιο. Ξέρω ότι υπάρχουν και θεολόγοι που παρακολουθούν το κανάλι και είναι ευπρόσδεκτοι στα σχόλια να γράψουν πραγματική θεολογική εξήγηση, όχι αυτές που γράφει αυτός. Δεν σα αποκρύπτουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τη μεγάλη στενοχώρια μα για τη σιωπή τη Μητρό Εκκλησία. Για τη μουγκαμάρα των εκκλησιαστικών παραγόντων με κεφαλαία. Άρα εδώ καταγγέλει με κεφαλαία την Εκκλησία της Ελλάδος ότι έχει μουν καμάρα. Την απάντηση στην απορία γιατί αυτή η τραγωδία θα αναζητήσουμε στην Αγία Γραφή. Εκεί περιέχεται ο Λόγος του Θεού, η μελέτη του οποίου μας επιλύει όλα τα προβλήματα και απαντά σε όλες τις απορίες μας. Τον οποίο Λόγο του Θεού και την Αγία Γραφή ερμηνεύεις κατά το δοκούν. Και εσύ όπως και πολλοί άλλοι κατά το δοκούν. Παίρνω ένα κείμενο και το ερμηνεύω όπως μου συμφέρει. Εάν λοιπόν ανατρέψουμε στην προ του επιστολή του Αγίου Αποστόλου Παύλου στο τρίτο κεφάλαιο και στου τοίχου 4-11, θα αναγνώσουμε τα εξή αποκαλυπτικά λόγια. Αποκαλυπτικά λόγια με κεφαλαία. Αδελφοί, όταν ο Χριστό φανερωθεί η ζωή μόνο τότε και εμεί αυτό φανερωθήσετε στην δόξη. Νεκρόσατε όντα μέλη μόνοντα επί τη γη, πορνεία ακαθαρσίαν, πάθο, επιθυμίαν κακήν και την πλειονεξίαν, ή της εστίνης δολολατρία, διαέρχεται η οργή του Θεού επί του ιού τη απηθεία. Ενεί και εμεί περιεπατήσατε ποτέ, ότι ζήτε εν αυτή. Νην είδε απόθεση θεκιμή τα πάντα, οργήν θυμών, κακήν, βλασφημίαν, εσχρολογίαν εκ του στόματο ημών. Την εσχρολογίαν την παίρνει όμω, εσύ δεν σταματά, ε? Μη ψεύδε τη αλλήλου απεκδισάμενη των παλαιών άνθρωπο συν πράξει και ενδυσάμενη των νέων των ανακαινούμενων ει επίγνωση κατ' εικόνα του χτίσαντο αυτό. Τι μα λέγει ο Απόστολο Παύλο, ότι η αμαρτία, με κεφαλαία, δηλαδή η υποταγή μα στα μαρτωλά πάθη, μολύνει και την ψυχή και το σώμα. Η πορνεία, οι κακέ επιθυμίε, η πλεονεξία κλπ. είναι τα αμαρτήματα που επισύρουν την οργή του Θεού στον άνθρωπο. Και οργή, ε, ο Απόστολο Παύλο, αγαπητέ μου, Μιλάει, πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, εσύ δεν έχεις πάθος, επιθυμία, κακή, πλεονεξία. οργή, θυμός, κακία, βλασφημία, σχρολογία, εσύ τι σχρολογία έχεις, πιφτίστε τους, κάντε τους, εξεργοτικά, Τα το δοκούν είπαμε. Γι' αυτό λοιπόν ο Απόστολο Παύλο μα καλεί να νεκρώσουμε τα πάθη τη ψυχή και του σώματο, συμπληρώνει δε μεταξύ των άλλων αμαρτιών και την οργή, το θυμό, την κακία, την βλασφημία, την αισχρολογία, την υποκρισία και το ψεύδο. Α, να που τα λε εδώ. Με άλλα λόγια, μα καλεί να παρνηθούμε το διάβολο και να ενδυθούμε το Χριστό με κεφαλαία φυσικά. Θα πρέπει συνεπώ να διερευνήσουμε μήπω και τα διάφορα αυτά έκτακτα και καταστροφικά και γε... σοβαρά γεγονότα, τα οποία τώρα τελευταία συμβαίνουν σε ολόκληρο τον πλανήτη μα, όπω οι σεισμοί, οι καταποντισμοί, οι πλημμύρε, οι πυρκαγιέ. Ξαναλέω, συμβαίνουν από την αρχή του κόσμου μέχρι σήμερα, δεν είναι κάτι πρωτοφανέ. Το ξανατονίζω, το ξανατονίζω. Μήπω εκφράζουν την οργή του Θεού για την αποστασία του σημερινού ανθρώπου από το δρόμο τη αρετή από την αγκαλιά του Θεού προκειμένου δε περί του τραγικού συμβάντος εκεί ψηλά στα τέμπη της Θεσσαλία. Μήπω το γεγονό αυτό έρχεται ω τιμωρία και το τιμωρία με κεφαλαία από το Θεό για την υπερβολική ασέβεια του ανθρώπου και τον πλενοασμό τη αμαρτία κατά το προηγηθέν τρίμερο του καρναβαλιού, που τόσο πολύ γιορτάστηκε όχι μόνο σε ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα, αλλά και σε διάφορε άλλε περιοχέ του πλανήτου μα. Να τον ενημερώσουμε το καρναβάλι δεν γιορτάζεται πάν, την ίδια περίοδο παντού. Επευκαιρία γνωρίζετε άρα γιατί σημαίνει η λέξη καρναβάλι. Γνωρίζει ότι κάρνα σημαίνει η ορτή με το βάλ, καρναβάλ, το θεό τη ακολασία και τη κρεπάλη, τη λατρεία το οποίο γινόταν μέχρι και ανθρωποθυσίε. Άρα το βρίσκει σωστό ένα χριστιανό να συμμετέχει σε μια ιδωλολατρική γιορτή που έχει τι ρίζε στα σα, σατουρνάλια, κρόνια όρια, στι διονυσιακέ λατρίε και στα ελευσύνια μυστήρια που όλα προέρχονται από τις βαβυλωνιακές λατρίες και βάζει εδώ μια παραπομπή η οποία έρχεται από το alleluia.gr .alleluia το οποίο είναι επίση ένα vlog ε, χριστιανικό ορθόδοξο. Και γιατί ρωτώ για το καρναβάλι αδερφοί μου, διότι το καρναβάλι είναι η γιορτή του διαβόλου. Τον Άγιο Κοσμάτη τον είχες, τον Κοσμά το λέω έλεγε τη Μαρόμια με σένα. Τι τον είχες. Και το πλήθο των ανθρώπων που ξεχύθηκε στου δρόμου με τι αποκριάτικες φορεσιέ στην ουσία έκαναν λιτανία στη γιορτή του διαβόλου με κεφαλαία. Ελάτρευσαν τον ίδιο το διάβολο. Καθώς ως το τρίμερο αυτό κυριαρχούσαν η σαρκολατρία, η ανηθικότη, η χιδιότη κλπ. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γράφει ο πρώην Μητροπολίτη στο Εκκλησία Online. Ακούστε τι γράφει. Μεταφέρει κουτσομπολιό ανεπίσημα με τη μορφή του κουτσομπολιού κυκλοφορεί η είδηση ότι πολλά προφυλακτικά από τη σεξουαλική ικανοποίηση ευρέθησαν ακόμη και στους δρόμους των πλα... πατρών. Θαυμαστικό, μας γράφει και προφυλακτικά ο Μητροπολίτης. Εκ παραλίλου όμως υπάρχει και υπεύθυνη διοσογραφία η οποία μας βεβαιώνει ότι το καρναβάλι των πατρών ήσουν τρελό σεξουαλικό γλέντι, θαυμαστικό, ιδού ή απόδειξης. Όργια στην Πάτρα, γράφει τώρα ο Μητροπολίτης. Καρναβαλικό σεξ στις τουαλέτες καφετέριας. Κάποιοι το γλέντισαν λίγο παραπάνω στις καρναβαλικές εκδηλώσεις της Πάτρας. Δεν έλειψαν και τα ροζ παρατράγουδα από το φετινό πατρινό καρναβάλι. με αυτά ασχολείται αυτός. Εγώ γιατί δεν τα είχα διαβάσει αυτά, δεν τα είχα ακούσει, γιατί δεν είχα ασχοληθεί. Όπω το περιστατικό που έγινε ευρέω γνωστό τι τελευταίε ημέρε και συνέβη στι τουαλέτε καυτιφετέρια στον πεζόδρομο τη Ρήγα Φεραίου τα ξημερώματα τη Κυριακή. Σύμφωνα με τον Τέτε, πρωταγωνιστές ήταν δύο άντρε και μια Θεσσαλονική, η οποία σπουδάζει στην Πάτρα. Οι δράστε εντό αγιοκών επιδόθηκαν σε άγριο σεξ, καλυπτώμενοι από τη δυνατή καρναβαλική μουσική, όμω δεν γλίτωσαν από τα βλέμματα κάποιων που είχαν ανέβει στον πάνω όροφο που βρίσκονταν. Και βάζει εδώ την πηγή, η οποία πηγή, η οποία πηγή είναι, ετοιμαστείτε, newsbob.gr, 23 Μαρτίου 2013. Άλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα, στις 8 Μαρτίου 2023, 10 χρόνια μετά, μας γράφει ο Αμβρόσιος ότι το, τα, τα τρένα στα Τέμπη συγκρούστηκαν επειδή έκαναν όργια στην Πάτρα καρναβαλικό σεξ στις τουαλέτες καφετέρια. Σας βάλω όλους αυτούς τους συνδέσμους στην περιγραφή του βίντεο. Τους έχω όλους εδώ πέρα τους συνδέσμους για να τους δείτε. Όλου του συνδέσμου από κάτω θα του βάλω στην περιγραφή του βίντεο. Μάλιστα, έρθει, τι έκανε ο Θεό βρώσει 10 χρόνια, περίμενε 10 χρόνια μετά να πάνε να σκοτωθούν τα παιδιά το 2023 στα Τέμπη, γιατί πηδήχτηκε στι τουαλέτε η φοιτήτρια με τους, από τη Θεσσαλονίκη στην Πάτρα με του δύο. Μα πα καλά! Πραγματικά θα τρελαθούμε. Ε? Κριτική σκέψη. Άνοιξα του συνδέσμου και το, ο σύνδεσμο ο οποίο αναφέρεται επιλέξει στην ανάρτηση στο άρθρο του Καλαβρίτο για τα Τέμπη αναφέρεται σε περιστατικό που λέει το News Bomb Jar το 2013. Μάλιστα. 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 Αλλά δεν είναι μόνο η Ελλάδα μα. Ο διάβολο χορεύει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη μα. Ιδού ένα παράδειγμα από το Ρίο, εκεί κάτω στη Βραζιλία, ξέρει και το Ρίο Αμβρόσιο. Δε, τι άλλο κάνει ο Αμβρόσο εκτός από το να κοιτάει σαν peeping tom, σαν ειδονοβλεψία από τον υπολογιστή του τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Η κυβέρνηση του ΡΙΟ ανακοίνωσε ότι θα διανύμει δωρεάν 106 εκατομμύρια προφυλακτικά για να εξυπηρετήσει τον κόσμο. 106 εκατομμύρια προφυλακτικά και έξι θαυμαστικά. Καρναβάλι του ΡΙΟ. 100 εκατομμύρια προφυλακτικά και 7 εκατομμύρια λίτρα μπύρα, περισσότερο από 100 εκατομμύρια προφυλακτικά. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα διανύμει δωρεάν 106 εκατομμύρια προφυλακτικά κατά την περίοδο του καρναβαλιού. Και πάμε να βρούμε την είδηση από το βήμα, την οποία βάζει το link 9 Φεβρουαρίου 2018. Ναι, Αμβρόσια μου. 9 Φεβρουαρίου 2018 έδωσε 106 εκατομμύρια προφυλακτικά η κυβέρνηση του Ρίο και πόσα εκατομμύρια λίτρα μπύρας και στις 28 Φεβρουαρίου 2023 ο Θεός αποφάσισε να συγκρουστούν τα τέμπη, στα τέμπη τα δύο τρένα και να σκοτωθούν τα παιδιά του κόσμου επειδή το 18 και το 13 είπαμε πάμε, κριτική σκέψη όταν διαβάζουμε κάτι. Πάμε να δούμε παρακάτω. Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Ας έλθουμε τώρα στη λιτανία του διαβόλου εδώ στην Ελλάδα, την άλλοτε τη κοιτήτα της, της Ορθοδοξίας. Ιδού μερικά δείγματα. Εδώ χλεβάζεται ο Τίμιος Σταυρός. Και εδώ που λέει ότι εδώ χλεβάζεται ο Τίμιος Σταυρός, τι κάνει αυτός ο τύπος. Βάζει ένα link το οποίο είναι από τον dreamstime.com, τρομακτικές μάσκες και στολές διάβολος με κέρατα σε παρέλαση το οποίο αυτό λέει Κροατία, Φεβρουάριος, 23 Φεβρουαρίου 2020 Τρομαχτικές μάσκες και μαύρες στολές όπως διάβολος με κέρατα σε παρέλαση καρναβαλιού Εντάξει. Το 2020, τρία χρόνια πριν στην Κροατία φόρεσαν αυτές τις μάρκες και το 2023 συγκρούστηκαν τα τρένα στα τέμπη γι' αυτό. Νέοι και φοιτητέ τα περισσότερα θύματα στην τραγωδία των Τεμπών, έγραψε η τοπική εφημερίδα πρώτη τη Αγιαλία. Βλέπε φίλο τη 3η Μαρτίου 2023, σελίδα 11. Νέοι και φοιτητέ, οι οποίοι είχαν ταξιδεύσει μέχρι την Πάτρα για να εορτάσουν το τρίμερο τη Αποκριά και το Καρναβάλι, δηλαδή την εορτή του Διαβόλου, και επέστρεφα στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, η σοβαρή και ιστορική εφημερίδα των πατρών Πελοπόννησο έγραψε μια μεγάλη αλήθεια, η οποία και μα το επιβεβαιώνει από το καρναβάλι της Πάτρας στο μοιραίο βαγόνι. Εδώ θέλω να σου πω κάτι. Θέλω να σου πω κάτι, Αμβρούσια. Ότι ο γιος του παπά, ο οποίος σκοτώθηκε στο πρώτο βαγόνι, νομίζω δεν κάνω λάθος, ο Μακαρίτης ο Κυπριανός, ο παπά Ιωάννο, από το Αυγόρου, ήταν ένας νέος, ο οποίος ήταν πολύ πιστός, ήταν αραβωνιασμένος, θα παντρευόταν με Βυζαντινό γάμο και επέστρεφε από το ταξίδι στο μοναστήρι στην Άντρο που μαζί με την αρβωνιαστικιά του Χριστίνα πήγαν να τους ευλογήσουν, τους ευλογήσει ο γέροντας ή γερόντας, δεν ξέρω, τα στέφανα του γάμου τους. Εντάξει, πες μας τώρα γιατί σκοτώθηκε ο Κυπριανός, ο οποίος όπως είπε και ο πατέρας του στην, στην εξόδιο ακολουθία που έκανε τον επικίδιο ήταν παρθένος. Πώς ταιριάζει αυτό με αυτό που μας λες εσύ. Και λέω για τον Κυπριανό επειδή έχει έχει κυκλοφορήσει ο επικίδιο που έκανε ο πατέρα του και το τι έχει πει. Πώ γίνεται. Πε μου, πώ γίνεται. Και δεν ξέρουμε για του υπόλοιπου. Η άλλη κοπέλα, η Κύπρια, η παφίτησα, είχε πάει στη Βουλγαρία που ήταν οι συμφιτήτριε τη, οι φίλε τη, οι μαθήτριε τη που πέναν πτυχίο. Είχε πάει στην πάτρα. Τέλο πάντων, όπω και να έχει. Πάμε πίσω σε αυτό το, το κείμενο. Και τα χειρότερα ακολουθούν. Στην εποχή μας ο διάβολος χορεύει. Προχθές, μόλις προχθές η εφημερίδα Δημοκρατία έγραψε τη συγκλονιστική είδηση ότι οι μαθητές δημοτικού ασέλγησαν σε ξαχρόνο κορίτσι. το περιστατικό αυτό το οποίο καταγράφει από την εφημερίδα Δημοκρατία και λέει ειδού ένα μέρος από το κείμενο, έκδηλη ανησυχία αλλά και φόβο έχει προκαλέσει σε κοινότητα του Ιρακλείου Κρήτης νέο περιστατικό ασέλεια σε βάρος μικρού κοριτσιού σε δημοτικό σχολείο. Το πιο εξοργιστικό είναι ότι το παιδί είναι μόλι 6 ετών και φερόμενοι ω δράστε 9 ετών. Όχι, το πιο εξοργιστικό θα ήταν το παιδί να ήταν 6 ετών και ο δράστη να ήταν 56 ετών και 59 ετών, όπω γίνεται συνήθω. Το εξάχρονο κοριτσάκι πήγε στι τουαλέτε του σχολείου, χωρί να μπορεί να φανταστεί τι θα ακολουθούσε. Εκεί βρισκόταν παρέα περίπου πέντε μικρών αγοριών που φοιτούσαν στην, έπτ, ε, ε, στην έπτυ... Δημοτικού, μόλι την είδαν, προχώρησα σε άσεμνε και βάζει τελείε. Λοιπόν, δεν θα ασχοληθούμε τώρα με αυτό το θέμα τη περίπτωση αυτή. Με ένα παιδοψυχολόγο, κάποια στιγμή θα συζητήσουμε κάποιο παρόμοιο θέμα. Αλλά σίγουρα αυτό δεν έχει σχέση με τα τέμπια, Μπρόση, δεν έχει. Λοιπόν, Μερικέ ακόμη ειδήσει από τα συμβάντα στο καρναβάλι των πατρών. Α, μα λέει τώρα, είναι το πρώτο συμβάν που μα λέει από το φετινό παρνα, καρναβάλι των πατρών. Το πρώτο από το φετινό. Συνελήφθησαν δύο ανθιπολοχαγοί του ελληνικού στρατού, οι οποίοι στι τσέπε των μετέφεραν το ναρκωτικό στοιχείο κάναβη και νέα ναρκωτικά χάπια. Και επιπλέον, δεκάδε συλλήψει για ναρκωτικά στην πάτρα, στο στρατοδικείο δύο ανθιπολοχαγοί. Αυτό είναι φετινό. Αυτό είναι φετινό. Αυτό είναι 26 Δευτέρου το 23 έγινε η ανακοίνωση. Ουσίε εντοπίστηκαν και στην κατοχή δύο αθλητών του στρατού που αναμένονται να οδηγηθούν στο στρατοδικείο Αθηνών. Σύμφωνα με την ΕΡΤ που επικαλείται μαρτυρίε σε χρήση ναρκωτικών, αποδίδεται και η πτώση του 18χρονου από τον Παλκόνι Ξενοδοχείου. Ο ίδιο υπέστη πολλαπλά κατάγματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ δύο φίλε του συνελήφθηκαν για μικροπροσότητα και αφέθηκαν ελεύθερε με εντολή τη Εισαγγελέα πρωτοδικών πατρών. Άρα, το μόνο περιστατικό που έχει να αναφέρει από τα φετινά καρναβάλια είναι ένα περιστατικό το οποίο δημοσιεύτηκε 26 Φεβρουαρίου. Και αφορά για δύο ανθιπολογωγούς του στρατού, οι οποίοι ε, ε, βρέθηκαν με μικρή ποσότητα ναρκωτικών. Άλαια. Στους δρόμους των πατρών δημοσίως ελάμβανε χώρα οι χρήσει ναρκωτικών ουσιών. Οι χρήσει ναρκωτικών ουσιών δημοσίως λάμβανε χώρα στην Αθήνα και στην Ομόνια, δεν ξέρω εγώ πριν 50 χρόνια πριν και δεν συγκρούστηκαν τα τρένα στα, στα τέμπη. Ο διάβολο λοιπόν χορεύει στην εποχή μα. Ναι, ξύπνησε, δημιουργήθηκε τώρα ο διάβολο και χορεύει. Γι' αυτό και έχει τη δική του θρησκεία, το σατανισμό. Και τους δικούς του δικού του ιερουργού, του σατανιστέ. Μία δημοσιογράφο στο έ, ε, είναι σατανίστρια, μάλιστα. Έγινε σατανίστρια το Μάρτιο του 2023 κάπου στον Καναδά σε ναό του διαβόλου. Για να καταλάβουμε με ποιου έχουμε να κάνουμε. Αργυρώνει τη δημοσιογραφή και μα ενημερώνουν. Θαυμάστε και τη σχετική είδηση από το Viper. Τι λες βρε. Το Viper ξέρεις τι είναι. Το Viper είναι messenger. Το Viper δεν είναι εφημερίδα. Δεν είναι δημοσιογραφικό μέσο το Viper. Κάποιο να πάει να του πει του παππούλη που είναι λοιπόν, 85-86 πόσο είναι ότι το Viper δεν είναι εφημερίδα. Πάμε παρακάτω να διαβάζουμε. Πραγματικά έχει πολύ φαντασία όμως. Έχει όλη μέρα τα ψάχνει όσο και Viper έχει μάλιστα. Συμπέρασμα. Δεν μα το βάζει αυτό από το Viper, ξέχασε να το βάλει. Συμπέρασμα. Ωστε αυτή είναι η Ελλάδα του 21ου αιώνα, μια χώρα τη οποία οι κάτοικοι απομακρύνονται συνεχώ από την Εκκλησία. Ποδοπατούν τον νόμο του Ευαγγελίου, αγνοούν τον σωτήρα Χριστών, αποδέχονται την ομοφιλοφιλία, νομιμοποιούν την παράνομη συμβίωση, τιμούν τους αξιωματούχους του αξιωματούχου του κράτου όταν αυτίζουν ζουν αστεφάνωτοι με τον κόμενό του. Για βάζω καλά, χρησιμοποιεί τη λέξη συγκόμενο ο Άγιο, εντό αγωγικών Άγιο. Ε. Τιμούμε τους αξιωματούχους του αξιωματούχου του κράτου όταν αυτού ζουν αστεφάνωτοι με τον κόμενό του. Αφού δεν δέχεσαι να στεφάνω, τον τέλο πάντων. «Επιτασμή λησμονούμε ότι καταργήθηκε ο κλησιασμό των μαθητών. Ναι, από εκεί ξεκινούν όλα. Ότι καταργήθηκε ο εκκλησιαστικό των μαθητών. Νομοθετήθηκε ο πολιτικό γάμο. Νομοθετικά ετοιμάζεται και η θέσπιση του γάμου των ομοφιλοφίλων. Σιγά σιγά αλλά μεθοδικά επίσης καταργείται η αργία της Κυριακής και λοιπά και λοιπά. Καταργείται η αργία της Κυριακής. Η Ελλάδα μεταβάλλεται αργά αργά πλην όμως σταθερά σε μια χώρα αθέων και μάγων. Όχι η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει ανθρώπους σαν εσένα γεμάτους μίσους. Και γεμάτους ρητορική μίσους που αναστατώνουν όλους τους υπόλοιπους. Ο διάβολο λοιπόν χορεύει στι ημέρε μα. Ο διάβολο πανηγυρίζει για τι κατακτήσει του. Μαγική σκέψη, Αμβρόσιε, ότι υπάρχει ο διάβολο και ο διάβολο τα κάνει. Αυτά είναι οι άνθρωποι που έκαναν τι βλακίε, δεν είναι ο διάβολο. Και κορυφαίο κατόρθωμα του διαβόλου είναι το τρίμερο τη αποκριά, το τρίμερο του καρναβαλιού. Μεταξύ εδώ θέλω να δηλώσω ότι ποτέ δεν μου άρεσαν τα καρναβαλιά και ποτέ δεν συμμετείχα στα καρναβαλιά. Όχι γιατί θεωρώ οτιδήποτε άλλο από κάτι που με κουράζει. Δεν είναι ότι υπέρ του καρναβαλιού. Αλλά δεν είμαι ότι και εναντίον. Μήπω λοιπόν αυτή η τραγωδία των τεμπών είναι μια έκφραση τη οργή του κυρίου μα για αυτή την τόσο πανηγυρική καρναβαλική εορχτή του διαβόλου. Άρα, διερωτάτε και ξεκάθαρα βάζει στο τραπέζι την άποψη ότι η τραγωδία των τεμπών είναι έκφραση της οργής του Κυρίου για το ότι κάναμε τα καρναβάλια του διαβόλου. Τώρα αναφέρει και μια άλλη εφημερίδα που δεν ξέρω. Στο αρθρογράφο τη εφημερίδα Ελεύθερη ώρα, κύριο Σπυρίδων Νάκο, το φίλο τη 3η Μαρτίου 2023, σελίδα 7 οι άνθρωποι, έγραψε τα εξή φοβερά λόγια. Α ακούσουμε τα φοβερά λόγια που έγραψε αυτό ο στοχαστικό. Εμεί οι αστοχασί η εξόριστη εκ του παραδείσου και κληρονόμη της αβίσου, αντί να μετατρέψουν σε θρήνο μετανία στην αρχή της Σαρακοστιανής νηστείας, μετέτρεψαν την εορτή της καθαράς Δευτέρας σε ένα ιδωλολατρικό καρναβαλικό τέρας. Ουέ, έρχου Κύριε Ιησού Χριστέ, αμήν. Αλίμονο λέει, έλα Κύριε Ιησού Χριστέ, έλα να τους σκοτώσεις, έλα να βάλεις τα τρένα να συγκρουστούν, έλα, μην αμελήσεις, έλα τρέχοντας, αλλά και ο ευσεβής σεμνός, λόγιος άνθρωπος, κύριος Μιλτιάδης Βιτάλης, να τον γνωρίζω, νομικός συγγραφέας και αρθρογράφος, επίσης στην εφημερίδα «Ελευθερία Ώρα», έγραψε τα εξής βαθιστόχα στα λόγια. «Ξεχάσαμε να ζούμε πνευματικά, το θεωρούμε εντεμοντέ, παλιόμοδητικο, ξεπερασμένο». Αυτοί όταν λένε πνευματικά εννοούν θρησκοληπτικά, ε. Ζούμε σε μια μονοδιάστατη πραγματικότητα, μέσα στη ξεραίλα, μέσα στο σκοτάδι, ενώ η ψυχή μας ασφιχτιά και αργοπεθαίνει. Ο πολιτισμός μας έχει κάνει θεό το εγώ, αυτό το θηρίο που κατατρώγει τις σάρκες μας καθημερινά λίγο-λίγο. Εγώ εδώ θέλω να σου πω... αγαπημένη μου Αμβρόσιε, το αγαπημένο μέσα εισαγωγικά, ότι το, και σένα το εγώ σου είναι τεράστιο. Τόσο τεράστιο όσο τα κείμενα που γράφει, ε, τόσο τεράστιο. Το κλειδί με κεφαλαία είναι η ενδυνάμωση τη πίστη, η μετάνοια, η πνευματική αφύπνιση, η αλλαγή πορεία. Το πρόβλημα είναι η ολιγοπιστία μα. Γίναμε δούλοι τη λογική, μάλιστα. Είμαστε δούλοι τη λογική κριτική σκέψη, είπαμε. Και χάνουμε τι θαυμαστέ εμπειρίε. Ναι, είναι θαυμαστή εμπειρία ότι ο Θεό έχει, έχει, συγκρούσει τα τρένα για να μα τιμωρήσει που αμαρτήσαμε όσοι αμαρτήσανε, που καρναβαλιστήκαμε, όσοι Καρναβαλιστήκανε. Η ζωή θέλει ρίσκο, θέλει τόλμη, θέλει γενναιότητα, κουράγιο, φιλότιμο. Να ξεφύγουμε από τη σιγουριά της πολυθρόνας του καναπέ και να πέσουμε στην αγκαλιά του ελίμονος Θεού. Παραλήρημα πραγματικά και το δικό σου και αυτού που αναφέρεις. Σήμερα αργοπεθαίνουμε καθημερινά, καθυβρίζουμε τα θεία, λιδωρούμε τους Αγίους, ξανασταυρώνουμε τον Χριστό απαξιώνουμε την Παναγία σε επίπεδο γυναικούλα εντό εισαγωγικών. Για να ρωτιόμαστε γιατί κάνουμε παρέα με ανθρώπου άθιου, σκληρού, ατομιστέ, εγωιστέ, αλαζόνε. Κάναμε θεού τα είδωλα, του γκουρούδε, του δαίμονε, του μάγου, τι μάγισσε και τον αληθινό Θεό τον εξορίσαμε. Εδώ θέλω να σα πω με όλη μου την αγάπη ότι δεν σα ανήκει ο Θεό τον οποίο καπηλεύεστε. Εσεί λέτε ότι κατέχετε τον Θεό και του τον εκπροσωπείτε. Δεν σα ανήκει. Αναρωτιέται κανένας για την κατάρα εντός αιωκών των τεμπών. Αλήθεια τι συμβαίνει εκεί. Και οι δαίμονες χορεύουν και με το δρεπάνι ο διάβολος παίρνει ζωές. Ε λοιπόν παιδιά αποφασίστε ο διάβολος παίρνει τις ζωές ή ο Θεός. Αποφασίστε. Αποφασίστε αμβρόσια μου γιατί εσύ έγραψες όλο αυτό το άρθρο το παραλληλματικό για να μας πεις ότι ο Θεός πήρε τις ζωές. Εδώ λέει, εδώ ο φίλος σου αυτός, ο πολύ, αυτός που αναφέρεις που έχει γράψει αυτή την εφημερίδα στις 3 Μαρτίου 2023 σελίδα 24 ο Μιλτιάδης Βιτάλης, νομικός συγγραφέα και αρθρογράφος στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα λέει ότι είναι ο διάβολος με το δρεπάνι που παίρνει τις ψυχές, αποφασίστε. Θα νόμιζε, κανή, θα νόμιζε κάποιος, λέει ο ότι τα φοβερά αυτά λόγια εξέρχονται από το στόμα κάποιου εκκλησιαστικού ηγέτη. Δυστυχώς όμως όχι. Το στόμα των ηγετών της Ορθοδοξίας μας είναι κλειστό. Είπαμε, καταγγέλει την Εκκλησία της Ελλάδος. Γι' αυτό και παραπάνω ανεφερθήκαμε στη μουγκαμάρα των εκκλησιαστικών ηγετών. Είμαι με άλλα ασχολείται. Μάλιστα. Αυτό είναι βασιλικότερο του βασιλιαίου. Είναι εκκλησιαστικότερο τη Εκκλησία, ο πρώην Μητροπολίτη. Ο καταδικαστή πρώην Μητροπολίτη. Και το χειρότερο, οι κορυφαίοι ηγέτε τη Ορθοδοξία αντί να κηρύττουν το ιερό Ευαγγέλιο, τον λόγο του κυρίου Ιμώνη Σου Χριστού, του οτήρου τη ανθρωπότητα, ευκαιρίε δοθήσει προσφέρουν ω δώρο το Κοράνιον. Δηλαδή κηρύττουν το μουσουλμανισμό, το Ευαγγέλιον του Μωάμεθ, και μάλιστα το χαρακτηρίζουν ω Άγιον Κουρα... Κοράνιον. Και εδώ αναφέρει ότι από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα πραγματικά φταίει και ο φταίει και ο φταίει και ο πατριάρχης ο... ο οικομενικός πατριάρχης φταίει γιατί κατά τον Αμβρόσιο παιδιά πραγματικά έχω κουραστεί πάρα πολύ Στι ημέρε μα, λοιπόν, βιώνουμε όχι μόνο τη μουγκαμάρα των εκκλησιαστικών ηγετών, αλλά δυστυχώ και την προδοσία τη Αγίας Ορθοδοξίας μα. Προδίδεται ο το σωτήρ του κόσμου Χριστό, ο, ο μόνο αληθινός Θεό. Θέλετε αποδείξει. Ο Μουτζαχετίν του Χριστού, ο Αυρόσιο θα μα τι δώσει. Ο Παναγιώτατος, ο Παναγιώτατο σε εισαγωγικά, ε, έτσι όπω το λε Παναγιώτατο σε λέω και σένα αγαπημένο εν αγωγικά Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολη και Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο κύριο Βαρθολομαίο, προσέφερε το κοράνιο ω δώρο στον πρόεδρο τη Μουχτάρ. Σχολιάζοντα το έγκλημα αυτό στο blog μα στι 12η. Ενάτη 9... στι 12 του Σεπτέμβρη του 2010, είχαμε γράψει. Α, πάμε πίσω στο 10. Άκουσε, Βαρθολομέ, πριν 13 χρόνια πήγε και έδωσε το Κοράνιο αν το έδωσε, και έπεσα μπορώ, μπορώ, μπορώ. Ο Παναγιώτα, ο Οικουμενικό Πατριάρχη μα, κύριο κύριος, κύριος Βαρθολομέο, βρισκόμενο στην Ατλάντα, επισκέφθηκε τι εκεί κεντρικέ υπηρεσίε τη Coca-Cola, όπου γενικό διευθυντή είναι ο κύριο Μουχτάρ, τουρκική καταγωγή. Τελειώνοντα την προσφώνησή του, ο Πατριάρχη μα του προσέφερε ω δώρο ένα αντίτυπο του Κορανίου, λέγοντα του τα εξή σημαντικά λόγια. Έχω ένα μικρό αναμνηστικό, μικρό και σπουδαίο αναμνηστικό για τη Δάφνη και τον Μουχτάρ. Αυτό είναι το Άγιο Κοράνιο, το ιερό βιβλίο των μουσουλμάνων αδελφών μα. Και από τη θέση αυτή είναι αυτή να απευθύνουμε ένα ερώτημα προ τον σεβαστό μα Οικομενικό Πατριάρχη. Παναγιώτατε, γιατί αγνοείτε τους λόγους, τους τους του λόγου του Σωτήρωση του Χριστού προ του 12 μαθητέ του το πορευθέντε κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη χτίση, δεν είπε το Κοράνιον αλλά το Ευαγγέλιον κλπ. κλπ. Και, και λοιπά και λοιπά και λοιπά Δεν είναι λοιπόν μόνο η μουγκαμάρα των εκκλησιαστικών ηγετών και η προδοσία του Χριστού μας αυτά που μας πληγώνουν, αλλά γενικότερα η εν γέννη περιφορά μερικών εκ των αδελφών μας αρχιερέων, παραδείγματος χάρη. Κάποιο μικροπολίτη αναλύσκεται για να μα πείσει ότι οι ομοφυλόφιλοι είναι πλάσματα του Θεού. Δηλαδή, μα λέει ο Μβρό ότι οι ομοφυλόφιλοι δεν είναι πλάσμα του Θεού. Κάποιο άλλο και μάλιστα αρχιεπίσκοπο τον Ιούνιο του του Ιούνιο μήνα του έτους 2022 καταξίδεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ήρθε στην Αθήνα με μοναδικό σκοπό να βαπτίσει δύο νήπια τέκνα δύο γκέι ανδρών και το ανδρών το βάζει σε θαυμαστικό τα χαδένει άνδρες οι γκέι. Τον κυρίων κυρίων με κάμπος ερωτηματικά μπούσι και ντούντα στη χλιφάδα οι οποίοι συγκροτούν την οικογένεια μπούσι όπως επιλέξει έγραψε στη σχετική επιστολή του προς τον τοπικό Μητροπολίτη Γκλυφάδας. Αδελφοί μου, μη πλανάστε ούτε πόρνη του δολολάτρου, ούτε, ούτε μυχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκήτη, ούτε κλέπτου, ούτε πλεονέκτου, ούτε μέθηση, ουλίδωρη, ουχάρπαγες βασιλεία θεού κληρονομήσου, διότι... Με τύλαξαν την αλήθεια του Θεού εν το ψεύδι και σε και λάτρευσαν τη χτίση παρά το χτίσαντα Ω εστί ευλογητό του αιώνα, Αμίν. μην με καταλαβαίνω αυτά τα αρχαία, αλλά βαριέμαι να σα τα μεταφράσω. Δια τούτο παρέδο και ναυτού ο Θεό, η σπάθεια τιμία, έτε γαρθίλοι αυτών με τύλαξαν τη φυσική χρήση στην παραφήση. Νομίζω ότι και οι άρσενε αφέντε στη φυσική χρήση τη θηλεία, εξεκάφθησαν εν τη ωρέξη αυτών ει αλλήλου, αρσένε εν άρσεση την ασχημοσύνη την κατεργαζόμενη και την αντιμισθία. Η της πλάνης αυτών είναι έδι τη πλάνη αυτών εν εαυτή απολαμβάνονται ή τα αυτά πράσσονται αξιθανάτου ξηθανά μόνο αυτοποιούσε, αλλά και συνευδικούσε τη πράσσουση. Κορινθίου 6, 9 προ 12 και Ρωμαίου 1, 18 32. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, ο και ο Απόστολο Παύλο ήξερε με κάθε λεπτομέρεια. Ήξερε με κάθε λεπτομέρεια και ο Απόστολος Παύλος και για το προχτικό σεξ που κάνουν οι άντρες μεταξύ τους και για το προχτικό σεξ που κάνει ένα άντρας με μια γυναίκα και λοιπά και λοιπά. Ξέρουν περισσότερα από μένα αυτοί. Και ο Αμβρόσιος και ο Απόστολος Παύλος ξέρουν περισσότερα από μένα για το σεξ. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ποιο λοιπόν είναι το αποτέλεσμα της απομακρύσεως του ανθρώπου από την αγκαλιά του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος το προσδιορίζει και μάλιστα με πολύ σαφήνεια. «Αποκαλύπτεται γάρ οργή Θεού από ουρανού, επί ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, τον την αληθεία εν κατεχόντων». Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος το έχει πει, ότι θα αποκαλυφθεί η οργή του Θεού από τον ουρανό, πάνω σε κάθε ασέβειαν και αδικίαν των ανθρώπων, αυτών οι οποίοι ενώ γνωρίζουν την αλήθεια, κάνουν την αδικία. Και ο κύριος Σπυρίδων Νάκων το διασαφηνίζει με λόγια. Έχουμε και το σπίτι. εντάξει, έχει εδώ πέρα μία αναφορά από την εφημερίδα Ελεύθερη ώρα. Ναι, οι άνθρωποι δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Α κλείσουμε το θέμα. Ο αγαθή. Προ... Κοιτάξτε, και το σκυλί μου καυγίζει γιατί πώ αναντέξει. Οι αγαθεί προαιρέσει ω αναγνώστε μα, εμεί δεν έχουμε αγαθή προαίρεση, Αμβρόσιε. Εμεί έχουμε κριτική σκέψη και σε διαβάζουμε και φρύττουμε. Πιστεύω θα αποδεχθούν την άποψη ότι, τραγω... ότι και η τραγωδία των Τεμπόνησος να είναι μία ακόμη έκφραση στις οργής του Θεού για την αποστασία του σύγχρονου Έλληνα από την αγκάλιν του. Όχι, αυτή την άποψη την απορρίπτουμε εντελώς αυτή τη βλακεία που γράφει, αυτή την ανοησία που γράφει, αυτή την αυθαιρεσία που γράφει, ότι και η τραγωδία των τεμπών ίσω να είναι μια ακόμη έκφραση τη οργή του Θεού για την αποστασία του σύγχρονου Έλληνα από την αγκάλιν του. Όχι, μάνα μου. Είναι η άποψή σου, η οποία είναι, δεν στηρίζεται πουθενά παρά μόνο σε κάποιε επιστολέ του Αποστόλου Παύλου. Πουθενά αλλού. Πρόσφατη απόδειξη για την παρατηρούμενη αποστασία τη σημερινή κοινωνία από την αγκάλιν του Πουρανίου Πατρό είναι η ακολουθία των πρώτων χαιρετισμών προ την Υπεραγία Θεοτόκων τη παρελθούση Παρασκευή 3η Μαρτίου του παρόντο έτου. Τα παλαιότερα χρόνια, μια τέτοια ημέρα, το πλήθο των χριστιανών και πιστών ανθρώπων στον ΝΟΕ ήταν αναρρύθμιτη. Οι προσερχόμενοι στου χαιρετισμού, μικροί και μεγάλοι, τα στριμωγμένο ένα επάνω στον άλλον, πατή με πατώση και δεν έπεφτε καρφίτσο, όπω και λέγει και λαγική μουσα δηλαδή μικροί και μεγάλοι γονεί και παιδιά, νέοι και γέροι, μορφωμένοι και γράμματα, καθηγητέ και μαθητέ, άντρε και γυναίκε, τρέχαμε στον νό για να εμνήσουμε την Παναγία μα. Για να τη εκφράσουμε την αγάπη μα, για να εμνήσουμε το μεγαλείο τη, για να επικαλεστούμε την προστασία τη. Σήμερα, σήμερα δυστυχώ τα πράγματα άλλαξαν. Λίγοι είναι οι χριστιανοί οι οποίοι τρέχουν στον νόο για την ακολουθία των χαιρετισμών. Γιατί άραγε, θα το επαναλάβω, διότι πολλοί απομακρύνθησαν από την αγκαλιά του Θεού. Ζούμε στην εποχή τη αποστασία, ζούμε στο καρνα, το καρναβάλι τη αποκριά, δηλαδή τη λατρεία του διαβόλου. Εκεί έτρεξαν όλοι, αντιθέτω στην αγκαλιά του Σωτήρου Χριστού. Έτρεξαν οι ολίγοι. Μήπω ήρθε η ώρα για να ξαναγυρίσουμε στην Εκκλησία, να ξαναγυρίσουμε στην αγκαλιά του Χριστού, μα σκεφτείτε. Λοιπόν, εδώ ο θέλω να σου πω ότι το γεγονό ότι πήγε εσύ στου χαιρετισμού και είχε λίγο κόσμο, αυτό το γεγονό δεν αποδεικνύει ότι ο Θεό έβαλε τα τρένα ή επέτρεψε ο Θεό τα τρένα να συγκρουστούν στα τέμπια επειδή δεν πήγαμε στην Εκκλησία. Είναι αυθαίρετο το συμπέρασμά σου. Θα κλείσουμε λοιπόν και αυτό το ντουφεκίδι μα με τα λόγια του κυρίου μα μαθητά του. Χαίρομαι πάρα πολύ που αναγνωρίζω ότι είναι το ντουφεκίδι αυτό που γράφει, το οποίο μου έχει ντουφεκίσει τον εγκέφαλο και έχω ένα πονοκέφαλο από εδώ μέχρι εκεί που ζει. Και προσελθών ο Ιησούς Ελάλησεν εναυτή, Ελάλησεν εναυτή λέγον, Εδώ θυμη εξουσίαν ουρανό και πηγή. Πορευθέντε μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντε αυτού ει το όνομα του Πατρό και του Ιού και του Αγίου Πνεύματο, διδάσκοντε αυτού στη Ρημπάντοσα εν ετιλάμινη, μην. Και ειδού, εγώ με θυμών, η μη πάσα στα σημέρα ω τη συντελεία των αιώνων. Είναι από το Καταμαθαίων Ευαγγέλιον 28, 18 προ 20. Και λέει ότι ο Χριστό είχε πει στου Αποστόλου του ότι του έχει δοθεί κάθε εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη, και λέει στου μαθητέ του να πορευθούν και να μαθητεύσουν να διδάξουν σε όλα τα έθνη την αλήθεια του Χριστού, να τα βαφτίσουν στο όνομα του Πατρός και του και του Αγίου Πνεύματος, να τους διδάσκουν να τηρούν όλες τις εντολές του Χριστού και εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες μέχρι το τέλος του αιώνα. Φυσικά, αντιλαμβάνεστε ότι οποιοδήποτε αναφορά σε ομοφιλοφιλία, που είναι το μεγάλο του θέμα του ομοφιλοφιλία, δεν ξέρουμε άραγε γιατί, δεν ξέρω αν ο άνθρωπος είναι ο ίδιος, ένα καταπιεσμένος ομοφυλόφιλο και γι' αυτό είναι τόσο ομοφοβικό. Δεν το γνωρίζω, ούτε θέλω να το μάθω. Πάντω ενδιαφέρεται πάρα πολύ για σεξουαλικά θέματα. Μέχρι και πόσα προφυλακτικά έχω δώσει ιστορία ενδιαφέρεται. Λοιπόν. Ε, οι αναφορέ για την ομοφιλοφιλία είναι από τον Αποστόλιο Παύλου και από την Παλαιά Διαθήκη. Ο ίδιο ο Χριστό δεν έχει κάνει πουθενά ο ίδιο ο Χριστό αναφορά στην ομοφιλοφιλία και ο Κύριος μας παραθέτει από τότε ήρξα το Ιησούς Κυρίσι και συγκελέγει μετανοείται ίγκι και γάρι βασιλεία των ουρανών. Εντάξει, ο Χριστό ε, άρχισε να κηρύσσει και να λέει να μετανοείται γιατί είναι κοντά η βασιλεία των ουρανών. Αυτό δεν σημαίνει ότι το τρένο στα τέμπη έχει σκοτωθεί γιατί δεν μετανοήσαμε. Η ελαχιστότη μου λοιπόν, αγαπητή μου αδερφή, όχι δεν είσαι ελάχιστο. Αν ένιωθε ελάχιστο, δεν θα έλεγε τίποτα. Θα σιωπούσε όπω είχε προαναγγείλει και μετά την κατα... Τον, κατα... τον καταδικασμό σου. Θα ήθελα να τελειώσει αυτό το σημείο μα. Σημείο μου είναι αυτό. Τι είναι το γράφει άρθρο. Επαναλαμβάνοντα τα λόγια. Αδελφοί μου, α μετανοήσουμε. Α αλλάξουμε τρόπο ζωή και συμπεριφορά. Α ξαναγυρίσουμε στην Εκκλησία του Χριστού. Α κάνουμε τον Χριστό οδηγό στη ζωή μα. Εσύ είναι τον εγωισμό σου που έχει οδηγό στη ζωή σου. Εσύ με όλα αυτά που γράφει είναι τι παρανοήσει του εγκεφάλου σου που έχει ορισμό στη ζωή σου. Δεν είναι το Χριστό. Τα κόβει και τα ράβει όπω ακριβώ θέλει. Και σου έχω αποδομήσει τρώγοντα δύο-τρει-πέντε ώρε από τον πολύτιμο χρόνο μου γιατί θέλω να βοηθήσω ανθρώπου να μην επηρεάζονται από τη ρητορική μίσου σου και από την προπαγάνδα που κάνει. <Συλίδη> Δεν είναι το Χριστό που, να... που έχει οδηγό τη ζωή σου εσένα. Είναι τη λαθεμένη κρίση σου που έχει οδηγό στη ζωή σου και τον λαβωμένο σου εγωισμό. Μέσα από την καρδιά μας σας ψάλλουμε τα λόγια που περιέχονται στην ακολουθία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Της μετανοίας άνοιξο μη πύλα ζωδότα, ορθρίζει γαρτοπνεύμα μου προς ναόν των Αγιών σου, ναόν φέρουν του σώματο όλων εσπυλωμένων, αλλώς η κτήρμον κάθαρον εσπλάχνου σου λέει. Αυτή η ευχή αυτό ο ψαλμό που υπάρχει στην ακολουθία τη Μεγάλη Τεσσαρακοστής δεν λέει Έλα Θεέ μου και σκότωσέ με. Λέει Έλα και καθάρισε μου με το εύσπλαχνο έλεο σου το σώμα μου. Δεν λέει για να σκοτώσει ο Θεό. Ο Θεό δεν είναι τιμωρό όπω τον περιγράφει εσύ. Θα επισφραγίσω τι πτωχέ αυτέ. Είναι πάμφτωχε οι σκέψει σου και κυρίω πτωχέ λογική, πτωχέ αντικειμενικότητα, πτωχέ ρεαλισμού. Με μερικά σοφά λόγια του Αγίου Παϊσίου. Και τέλο, σαν ιστερόγραφο, θα σα παραθέσω ένα θαύμα τη υπηραγία Θεοτόκου που σκύπα. μου, έχει κι άλλο ακόμη. Μπορώ. Που σχετίζεται με την τραγωδία των Τεμπών. Λόγοι ο Σύγειο Πα... Παϊσίου το Θεό το βάζουν σήμερα στην άκρη. Λένε ότι είπε ο Παίσιο. μεταξύ, επειδή γνωρίζω και προσωπικά έναν από του συγγραφεί που έχει γράψει αυτά για τον Παίσιο, μη πιστεύετε ότι όλα όσα γράφουν ότι είπε ο Παίσιο, τα είπε όντω ο Γιάννη Παίσιο ή ο Άγιο Παίσιο, όπω τον έχουν. Βγάλε. Ο καλό Θεό μα δίνει πλούσιε τι ευλογίε του, να μην δείχνουμε αχαριστία και τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί του ιού τη απειθία μη Στην εποχή μα δεν πέρασαν οι άνθρωποι ούτε πολέμου ούτε πείνα και λένε ότι δεν έχουν ανάγκη από το Θεό. Και πώ οι άνθρωποι δεν έχουν περάσει την εποχή μα ούτε πολέμου ούτε πείνα. Εγώ όλο πολέμου και κρίσει ξέρω. Αν όμω έρθει δύσκολο καιρό, πείνα κλπ. Και, και δεν έχουν τι να φάνε, τότε θα χτιμήσουν και το ψωμί και τη μαρμελάδα και όσα θα στερηθούν. Άμα δεν δοξάζουμε το θεό, λέγεται ότι το είπε ο Παίσιο, επιτρέπει ο Θεό να έρθει μια δοκιμασία για να χτιμήσουμε τα πράγματα. Ενώ όταν τα χτιμούμε, δεν επιτρέπει ο Θεό να συμβεί τίποτα κάπου. Εντάξει, Παΐσιε μου και. Πώ σε λένε εσένα που γράφει, ναι, είμαι... ε, Τι μου έχει κάνει, ζαξ. Και Αμβρόση μου, υπάρχει τεράστια κρίση στην Ελλάδα οικονομική από το 2011. Και αν ήταν με την κρίση και με τα αυτά να γεμίζουν εκκλησίες θα γέμιζαν η εκκλησία την, την Παρασκευή που μα πέρασε. Δεν θα είχε εσύ τώρα να λες ότι είναι γεμάτη εκκλησία. Παλαιότερα που δεν υπήρχαν αυτέ οι μεγάλε ευκολίε και η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει τόσο, αναγκάζονταν οι άνθρωποι σε όλε τι δυσκολίε να καταφεύγουν στο Θεό. Και ο Θεό βοηθούσε. Τώρα, επειδή η επιστήμη προχώρησε, το Θεό το βάζουν στην άκρη. Πάνε χωρί Θεό σήμερα. Υπολογίζουν, θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο. Σκέφτονται την πυροσβεστική, σκέφτονται τι δικαιωτρήσει, το ένα το άλλο. Αλλά χωρί Θεό, τι θα κάνουν οι άνθρωποι, οργή Θεού θα φέρουν. Βλέπει, όταν δεν βρέχει, δεν λένε θα κάνουμε προσευχή, αλλά θα κάνουμε γεώτρηση. Και το κακό είναι ότι με αυτά τα μέσα που υπάρχουν, σιγά σιγά όχι μόνο οι άπιστοι σκέφτονται έτσι. Αλλά ακόμη και οι πιστοί αρχίζουν να ξεχνούν τη δύναμη του Θεού. Το καλό είναι που μα ανέχει το Θεό, αλλά την πρόνοια του Θεού ούτε καν την καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Μια παρέα έλεγε: Δεν έχουμε ανάγκη από το Θεό, έχουμε γεωτρήσει. Ενώ τώρα πρέπει να παρακαλέσουμε πιο πολύ το Θεό να κάνει διπλό θαύμα, γιατί έχουν αλλοιώσει τη φύση οι άνθρωποι αυτά που κάνουν. Παρατηρούσα τα σύννεφα, πήγαιναν λέρε τουρ. Μαζεύονταν από εδώ, πήγαιναν εκεί, μία κάτω, μία πάνω. Φυσάει και τα παίρνει ωραία στα σύννεφα, και αντί άνθρωποι να πούν: Τώρα πρέπει να κάνει διπλό θαύμα Θεό για να κράσει τα σύννεφα. Λένε: Δεν έχουμε ανάγκη από το Θεό. Ευτυχώ που ο Θεό δεν παίρνει τι μετρήσει, ό,τι λέμε, αλλιώ θα μα έκανε. Χτυπούν σε βάθο 150 μέτρων κάτω για νερό και δεν βρίσκουν νερό. Στον αύπλιο χτύπησα: δεν Μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Και λέει, 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 και λέει. Και λέει. Το θαύμα με το Τάιμπι δεν μας το είπε πέρα. Πού το λέει ρε παιδί μου. Έχει διάφορα από Διαθήκη. Και τελειώνει την επιστολή του Αμβρόσιου. Αδερφοί μου, σα υπενθυμίζω τα λόγια του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Τα ξαναλέει αυτά που μα είπαμε πριν. Νεκρό, ατεούν μέλη, μόντα επί τη γη, πορνεία, ανακαθαρσία, πάθο, επιθυμία, κακή και την πλεονεξία, νη τη αισθήνη, το Διαέρχεται η οργή του Θεού επί του ιού τη απειθία. Α εντείνουμε λοιπόν τον πνευματικό μα αγώνα εναντίον των παθών μα, ώστε να ευαρεστήσουμε προ τον κυριό μα. Α ξαναγυρίσουμε στην Εκκλησία. Και εσύ ξαναγύρισε στην Εκκλησία και σταμάτα να διαβάζει και προφυλακτικά και και σεξ και προχτικό σεξ και τέτοια. Α εκκλησιαζόμεθα την Κυριακήν κάθε Κυριακήν», Α τρέξουμε στον πνευματικό πατέρα για να εξομολογηθούμε τα λάθη μα και τι πτώσεις μα, δηλαδή τι αμαρτίε μα. Α τρέξουμε να μεταλάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μα, ώστε να γίνουμε Χριστοφόροι. Α μεταλαμβάνουμε σε τακτικά διαστήματα το σώμα και το αίμα του Χριστού μα. Το χρόνο θα μα τον προσδιορίσει ο πνευματικό μα πατέρα. Α μελετάμε καθημερινώ στην κοινή διαθήκη, του βίου στον Αγίων μα και άλλα βιβλία πνευματική οικοδομή. Α προσευχόμεθα πρωί και βράδυ και μέσα από τα βάθη τη κρατική μα γοερό, α Κύριε, σώσον του ευσεβεί, αμήν. Σα εύχομαι καλή Σαρακοστή, ο Μητροπολίτη. Αυτό ήταν. Ελάχιστα δεν έχω διαβάσει, δεν ξέρω πώ αυτό το βίντεο. Πρέπει να κάνουμε νηστή ακρυπνία, προσευχή και να προσευχόμαστε ο Θεός να σώσει τους ευσέβης, όχι τους ασεβείς, τους ευσέβης μόνο. Λοιπόν, έχω κουραστεί πάρα πολύ. Ε, έχει γίνει trigger και το CPTSD μου, η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες που έχω, γιατί έχω μεγαλώσει μέσα σε αυτό το κλίμα. Ο πατέρας μου, ο οποίος είναι και θεολόγος και ιερέας και πρώτο σε καμία περίπτωση δεν ήταν τόσο φανατισμένος και τόσο όπως είναι αυτός. Αλλά μεγαλώνοντας μέσα στην εκκλησία και μεγαλώνοντας ως δυσκοληπτή, πάρα πολλά τέτοια είχα στο μυαλό. Δεν τα πίστευα όλα αυτά παιδιά, τα πίστευα. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή είχα διαβάσει κάτι βιβλία το οποίο έλεγαν ότι για τη μασονία και ότι η μασονία βάζει φθόριο μέσα στις στις οδοντόβουρπαστές για να μας σκοτώσει και διάφορες τέτοιε άλλες θεωρίες και λοιπά και λοιπά λοιπόν διαβάζουμε με κριτική σκέψη τα πράγματα τα οποία διαβάζουμε εντάξει με κριτική σκέψη όταν ένας άνθρωπος που δεν είναι η δουλειά του να διερευνήσει κάτι γιατί δεν είναι η δουλειά του αν και. Και να μην είχε παραιτηθεί, να μην είχε παυθεί και να μην είχε παρετήθει και να ήταν ακόμη επίσκοπο και να είναι θεολόγο. Δεν είναι η δουλειά του να διερευνήσει τα αίτια του δυστυχήματο των τεμπών. Είναι η δουλειά των εμπειρογνωμόνων να διερευνήσουν τα αίτια του δυστυχήματο των τεμπών και των διαφόρων αναλυτών. Και υπάρχουν πραγματικά αίτια. Εντάξει. Ούτε η δική μου δουλειά είναι να διερευνήσω τα αίτια. Εμένα η δουλειά μου ως ψυχολόγου ήταν να μιλήσω για το πώς διαχειριζόμαστε τα αρνητικά συναισθήματα, το τραύμα, το πένθος κλπ. που προκύπτουν, μας προέκυψαν μέσα από το δυστύχημα το οποίο προκάλεσε συλλογικό τραύμα, δημιούργησε εθνικό πένθος και έχει ενεργοποιήσει τα τραύματα που έχουμε μέσα μας τα διαχειριστά ή τα λίγο διαχειρισμένα. Δεν είναι η δική μου δουλειά. Δεν είναι η δουλειά του ιερέα, του θεολόγου, να διερευνήσει τα αίτια του δυστυχήματος. Η δική του δουλειά είναι να προσφέρει παρηγοριά και αγάπη χριστιανική και την αγάπη του Θεού στους ανθρώπους που βασανίζονται. Η δική του δουλειά είναι να προσευχηθεί για όλους τους ανθρώπους να μην παθαίνουν τέτοια κακά. Δεν είναι η δική του δουλειά να θριαμβολογεί και να παρουσιάζει δεδομένα από πριν 10 χρόνια, από πριν 13 χρόνια και να συνδέει τα σύνδετα και να γράφει αυτό το παραλήρημα άρθρου το οποίο έρχεται να καταλήξει και καλά μέσα, στο, μέσα στην παρανοϊκότητα, ε. πραγματικά απορώ με την υπομονή μου το διάβασα όλο, ε. έρχεται να καταλήξει και καλά ότι... ότι το δυστύχημα στα τέμπη έγινε λόγω του καρναβαλιού και της αμαρτίας του καρναβαλιού. Δεν είναι η δουλειά του παπά, δεν είναι η δουλειά του θεολόγου αυτού. Η δουλειά του παπά, η δουλειά του θεολόγου είναι άλλη. Η δουλειά του παπά είναι αυτή την οποία έχει γράψει ο ίδιος αλλά δεν την τηρεί. Η δουλειά του είναι να διδάξει το λόγο του Χριστού, που ο λόγος του Χριστού ήταν λόγος αγάπης, λόγος κατανόησης, ο Χριστός ήταν αυτός που πήγε με το μαστίγιο και έριξε τα τραπέζια των εμπόρων εκεί στον Ναό του Σολομώντος. Ο Χριστός ήταν αυτός ο οποίος ε, έδειχνε αγάπη και συναναστρεφόταν με ανθρώπους που τους είχαν οι άλλοι στην άκρη. Αυτός ήταν ο Χριστός, δεν ήταν αυτός που, που, δι, που κάνεις εσύ. Τι ήταν αυτό το πράγμα, ήρθε ο... ο... Ήρθε ο Αμβρόσιο μετά από τρία χρόνια, δυόμιση χρόνια που μα είπε ότι θα ξαναμιλήσει, για να θριαμβολογήσει πάνω στα καμένα παιδιά και στου πεθαμένου των τεμπών και να μα πει: Να τα σα εγώ. Ο Θεό σα τιμώρησε. Ε, όχι. Διαβάζουμε με κριτική σκέψη. Συγγνώμη που σα κούρασα με αυτό το βίντεο και εγώ κουραστήκα. Ελπίζω να είναι χρήσιμο έστω και σε έναν άνθρωπο.